προετοιμασία όσον αφορά το παίκτες, condition των παίκτων, όλα έγιναν πάρα πολύ καλά, αλλά βλέπουμε ότι στην ομάδα υπάρχει μια ομογένεια, μια καλή φυσική κατάσταση και μια αγάπη μεταξύ των παίκτων και πιστεύω ότι αυτά βγαίνουν και μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα καλά αποτελέσματα προς το παρόν. Συστατικά που σίγουρα θα φέρουν και στο μέλλον θετικά αποτελέσματα. Όπως μας είπατε, η καλή ομοιογένεια και σαφώς η καλή τακτική μέσα στο γήπεδο από τους καλαθοσφαιριστές σας. Τους θέλετε και στη συνέχεια, ούτως ώστε ο Απόλλωνας να συνεχίσει όπως άρχισε, έτσι. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα πειθαρχημένη. Αυτό πιστεύω θα συνεχίσει για όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος, γιατί αυτές είναι οι οδηγίες και το τι ακριβώς θέλει ο προπονητής μας, γιατί μιλούμε για έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος αυτό που ήθελε να το πέτυχε. Πάντοτε ήθελε να έχει καλούς χαρακτήρες στην ομάδα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα πετύχεις να συνεχίσεις, γιατί τον μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει στο γήπεδο να αποδεικνύουν και οι πέντε ότι είναι μια ομάδα. Και ένα σχόλιο για το ξεκίνημα αυτών των δύο πρώτων αγωνιστικών. Γενικά, ποιους θεωρείτε, θα έλεγα, τα ισχυρά φαβορί για να κατακτήσουν φέτος τον τίτλο και ποιοι θα παλέψουν πιο κάτω από αυτούς, ποιοι θα δυσκολέψουν τους συνήθως ισχυρούς του καλαθοσφαιρικού χώρου? Η μεγάλη έκπληξη βλέπουμε ότι είναι το ΑΠΟΕΛ, μια ομάδα που ακούγαμε όλοι ότι έχει διαλυθεί. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, έχουν φτιάξει μια καλή ομάδα. Πιστεύω ότι τα φαβορί είναι αρκετά, και ο Κεραυνός και η ΑΕΛ και το ΑΠΟΕΛ, αλλά θα ήθελα να πω ότι και ο Απόλλωνας είναι μέσα στα φαβορί. Να σε ευχαριστήσουμε. Αυτά, Κώστα, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση κι εσύ. Νομίζω για τον ότι, κύριο Φόκλα. Ο Απόλλωνας θέλει να επανέλθει Δημήτρος μετά τα προηγούμενα τρία χρόνια που έφτασε σε τελικούς, αλλά δεν γεύτηκε τον έκταρτη της επιτυχίας. Φέτος, μετά την όχι και τόσο καλή περσινή χρονιά, θέτει πιο ψηλά τον πύχη φέτος. Βάζει πιο ψηλά τον πύχη, έφεραν κάποιους καλούς καθοσφαιριστές οι θυνοντές του Απόλλωνα. Τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους του Απόλλωνα να πιστεύουν ότι φέτος με την ομάδα που έχω φτιάξει πάνε για πρωτάθλημα? Πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Τι είναι αυτό που τους... Το πιστεύομαι μετά από αυτά που μας έχουν δείξει. Γιατί πραγματικά ήθελα να αναφέρω και κάτι και η διοίκηση του Απόλλωνα κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα ο πρόεδρος μας, ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για ό,τι αφορά οικονομικά και οι παίκτες να είμαστε εντάξει τουλάχιστον σαν διοίκηση απέναντι στους παίκτες. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο για μας. Και πιστεύω, ναι, και το επαναλαμβάνω, ο Απόλλωνας θα είμαστε και εμείς τα φαβορί του πρωταθλήματος. Σε συνεργασία πάντα με τους χορηγούς. Βλέπουμε φέτος και άλλον χορηγό εκτός της Pizza Express. Είναι και η PrimeTel, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι μια καλή, μεγάλη ενίσχυση από την PrimeTel και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω. Οι φίλαθλοι του Απόλλωνα να καταλάβουν ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το μπασκετικό Απόλλωνα. Και θα ήθελα να τους έχουμε πάντα κοντά μας. Τους ευχαριστούμε που χθες, έστω και οι λίγοι που ήρθαν. Και εύχομαι να συνεχίσουμε την επόμενη φορά με περισσότερους, γιατί πρέπει να πιστέψουν σε εμάς ότι κάνουμε κάτι το καλό. Βλέπουμε ότι ενισχύουμε την ομάδα με νεαρούς παίκτες για να έχουμε μελλοντικά έναν κορμό στην ομάδα. Και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ενίσχυση και από τον κόσμο χρειάζεται σαφώς η ομάδα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φόκλα. Καλή συνέχεια, σας ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Άρη. Μέχρι τώρα ο Pizza Express Prime Θελαβόλων κράτησε χαμηλά τους τόνους. Όμως απόψε για στόματος του κύριου Φόκλα φαίνεται ότι ανοίγει τα χαρτιά του πλέον η ομάδα, τα χαρτιά της πλέον η ομάδα της Λεμεζού και δηλώνει ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς το ευχόμαστε, θέλουμε όλες οι ομάδες να είναι δυνατές στο πρωτάθλημά μας. Νομίζω να πάμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η περασμένη αγωνιστική, αφού πρώτα δώσουμε τα αποτελέσματα. Είχαμε την δεύτερη νίκη για τον ΑΠΟΕΛ απέναντι στον Κεραυνό Στροβόλου με 76-64. Την νίκη του ΑΠΟΕΛ πάνω στην ΑΕΚ με 83-60. Πρώτη νίκη για την πρωτεία σε ΑΕΚ, δύσκολη. Στο φινάλε κρίθηκε το παιχνίδι απέναντι στην Ίντερ Κολιτζέθα με 71-64. Και βέβαια παιχνίδι που είδατε σε απευθείας μετάδοση στην Παλουριώτισσα, Φρέντερικα Χιλιάς και Αμακλείου, Ίδρα Ασφαλιστική Ενάθ, 56-71
πρώτη νίκη για την ομάδα του Χρήστου Στυλιανίδη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η συνάδελφος Γεωργία Καβαζή. Την πρώτη της φετινή επιτυχία γιόρτασε η Ίδρας Ασφαλιστική ΕΝΑΤ στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία για τη δεύτερη αγωνιστική στην κανονική περίοδο του καλαθοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Η ομάδα του Αγίου Δομετίου νίκησε στην Παλαιοντιώτισσα τον Φρέτερικα Χιλέα 71-56 σε ένα παιχνίδι που όπως εξελίχθηκε στο δεύτερο μέρος δείχνει μια δίκαιη επικράτηση για την ομάδα του Χρήστου Στυλιανίδη. Το παιχνίδι στο πρώτο μισό ήταν αμφίρροπο και αυτό επειδή οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν στην αρχή με 7 πόντους διαφορά. Και ενώ στο δεκάλεπτο το σκορ ήταν στο 18-16 για τον Φρέτερικα Χιλέα. Η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε να συντηρεί ένα μικρό υπέρ της προβάδισμα μέχρι και τα τελικά στάδια του πρώτου μέρους, αλλά με το κορνάρισμα το σκορ ήταν στο 32-34 για την Ίδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ. Από την αρχή της επανάληψης, η γηπεδούχος κατάφερε να αυξάνει την υπέρ της διαφορά, που έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους. Το σκορ στο 30 λεπτό ήταν στο 42-50 για τη φιλοξενούμενη ομάδα που είχε τον Ζόριτς σαν κύρια λύση στον εκτελεστικό τομέα. Στην τελευταία περίοδο, ο Φρέτερικα Χιλέας προσπάθησε να πιέσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα αφού δεν είχε επαρκής λύσης στο σκοράρισμα και έτσι η Τρασφαλιστική ΕΝΑΤ, χάρη στο σκοράρισμα του Πιλαβά κατά κύριο λόγο, έφτασε στη νίκη. Ήρθαμε εδώ να πάρουμε την νίκη, να ανεβούμε ψυχολογικά, να μελετήσουμε καλύτερα κάποια πράγματα που θέλαμε να διορθώσουμε που κάναμε λάθη στον Απόλλωνα. Φαίνεται ότι τα εφαρμόσαμε καλύτερα σήμερα. Παλέψαμε, πήραμε την νίκη και θα αρχίσουμε τώρα προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα με τα ΠΟΕΛ. Φάνηκε να είναι κυρίως η απόδοση του δεύτερου ημίχρονου που ουσιαστικά έδωσε η νίκη. Σίγουρα, στο πρώτο ημίχρονο πάλι πήγαμε πάρα πολύ χλωμοί. Δεν μας βγήκαν κάποια σουτ, βεβαιασμένες ενέργειες. Εντάξει, η άμυνα ήταν καλή, διότι 30 πόντοι είναι αρκετά καλή εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά μπορούσαμε καλύτερα. Ο Χρήστος Στυλιανίδης μας μίλησε στα αποδυτήρια. Μας είπε κάποια πράγματα να τα προσέξουμε, να παίξουμε ήρεμα. Μια διαφορά χτίζεται με ηρεμία, χτίζεται σιγά σιγά και όχι βεβαιασμένα. Από επιτυχία σε επιτυχία βαδίζει στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου του ΑΠΟΕΛ. Η γαλαζοκίτρινη της Λευκοσίας μετά τη νίκη στην πρεμιέρα πάνω στην πρωτεία σε ΚΑΕΛ νίκησαν και τον Κεραυνό στο μεγάλο ντέρπι για τη δεύτερη αγωνιστική στην κανονική περίοδο του καλαθοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Το τελικό σκορ ήταν 76-64 για το ΑΠΟΕΛ που γενικά όσον αφορά την εικόνα που είχε στο παιχνίδι έφτασε σε μια δίκαιη επικράτηση. Εμπόδιο για τα ΠΟΕΛ δεν στάθηκε ούτε το γεγονός ότι το παιχνίδι έγινε στην ουδέτερη έδρα του κοινοτικού του Αγίου Δομετίου και αυτό επειδή η ομάδα ήταν τιμωρημένη από την περασμένη χρονιά. Παρουσία 800 και πλέον φιλάθλων, το ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, ευθνηδιάζοντας έτσι τον αντίπαλό του. Στο δεκάλεπτο το σκορ ήταν 24-20, στη δεύτερη περίοδο η διαφορά αυξήθηκε και έφτασε μέχρι και τους 13 πόντους. Ο γρήγορος ρυθμός που επέβαλε το ασπίς ΑΠΟΕΛ και το σκοράρισμα των Χέλερ και Στόουξ ήταν οι κύριες αιτίες για την εικόνα αυτή. Στο ημίχρονο το σκορ ήταν στο 43-33 για το ασπίς ΑΠΟΕΛ. Στην επανάληψη η εικόνα δεν άλλαξε και πολύ, αφού ο Κεραυνός δεν είχε επαρκείς εκτελεστικές λύσεις. Έτσι το ΑΠΟΕΛ κατάφερε με σχετική ευκολία να συντηρεί μια διαφορά άνω των 10 πόντων, με τον Στόουξ να είναι η κύρια λύση για τους τελικούς νικητές. Τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Α κατηγορίας πέτυχε ο Pizza Express Prime Tel Apollon, κερδίζοντας στην έδρα του την PMC ΑΕΚ με 83-60. Όπως δείχνει και το τελικό σκορ, η επικράτηση του Pizza Express Prime Tel Apollon ήταν εύκολη. Το συγκρότημα του Στράτου Κουκουλεκίδη μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε να εξασφαλίσει πολύ γρήγορα μια διαφορά 11 πόντων. Και όσο περνούσε ο χρόνος, η διαφορά μεγάλωνε, με αποτέλεσμα η ομάδα του να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο κερδίζοντας με 32-12. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ΑΕΚ βελτιώθηκε, περιόρισε τα λάθη της και προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά.
Μπορεί να βελτιώθηκε η άμυνα, αλλά στην επίθεση δεν έβρισκε τις λύσεις, με αποτέλεσμα η διαφορά με το τέλος του ημιχρόνου να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι ήταν ικανοποιημένοι με τη διαφορά που πήραν στο σκορ και προσπάθησαν να κάνουν συντήρηση εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α κατηγορίας. Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι δύο προπονητές έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα και έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίχτες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Κουκουλεκίδης χρησιμοποίησε και τους 12 παίχτες που είχε γραμμένους στο φύλλο αγώνος και ο κύριος Μιχαήλ τους 11 από τους 12 παίχτες που είχε στον πάγκο. Δεν αγωνίστηκε ο τραυματίας Χάρης Φαντούσης. Στην πρώτη της φετινή επιτυχία κατάφερε να φτάσει η πρωταθλήτρια Πρωτέας ΕΚΑΕΛ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αγωνιστική στην κανονική περίοδο του καλαθοσφαιρικού πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Η ομάδα της Λεμεσού νίκησε μέσα στην αίθουσα Ελευθερία την Intercollege ΕΘΑ με 71-64 και αυτό μετά από ένα παιχνίδι που ήταν αγωνιώδες μέχρι τα τελικά του σημεία. Ο νικητής κρίθηκε ουσιαστικά λίγο πριν από το τέλος, όταν ο Woodward για την πρωτεία σε ΚΑΕΛ ευστόχησε σε τρίποντο σουτ που επιχείρησε και έκανε το σκορ 58-65. Μετά τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής, ο βαθμολογικός πίνακας έχει ως εξής. Την πρώτη θέση μοιράζονται οι Pizza Express Prime Tel Apollon και Αποέλ με 4 βαθμούς. Ακολουθούν 4 ομάδες με 3 βαθμούς. Κεραυνός Στροβόλου, Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ, πρωτεία σε ΚΑΕΛ και PMC ΑΕΚ. Φρέτερικα Χιλέας με 2 βαθμούς και Intercollege ΕΘΑ Χασάπης Ομόνια με 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική έχει ως εξής. Χασάπης Ομόνια, Pizza Express Prime Tel Apollon. Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ από ΕΛ, PMC ΑΕΚ Φρέτερικα Χιλέας και Ραυνός Intercollege ΕΘΑ. Ρεπό για αυτή την εβδομάδα έχει η πρωτεία σε ΚΑΕΛ. Είδαμε λοιπόν τους αγώνες αυτής της αγωνιστικής, της τρεις αγωνιστικής. Η αυλαία της οποίας ανοίγει εδώ στην αίθουσα Ελευθερία μεταξύ της Χασάπης Ομόνιας και του Pizza Express Prime Tel Apollon. Είχαμε το διοικητικό, ας χαρακτηρίσουμε ρεπορτάζ από πλευράς φιλοξενωμένων. Πάμε και στο αντίστοιχο των γηπεδούχων. Άρη. Σειρά να προβάλλουμε την Ομόνια με τον αντιπρόεδρό της, του καλαθοσφαιρικού τμήματος πάντα, κύριε Κώστα Βασιλείου. Η ομάδα σας μετά την ήττα από την ΑΕΚ είχε ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική και πλέον φιλοξενεί τον Απόλλωνα. Είστε αισιόδοξοι για την σημερινή αναμέτρηση? Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Είναι γεγονός ότι μετά το αποτυχημένο αποτελέσμα με την ΑΕΚ θα θέλαμε στην έδρα μας να ξεκινήσουμε νικηφόρα. Η ομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Το ρόστερ μας είναι ενισχυμένο σήμερα. Αναμένεται και άλλη ενίσχυση από εβδομάδα, όμως σήμερα θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί στην έδρα μας. Εκτός του Πριστόγεβιτς υπάρχει άλλος καλαθοσφαιριστής που θα δούμε σήμερα στο ρόστερ της Ομόνιας, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα σας κατήλθε με 9 καλαθοσφαιριστές στη Λάρνακα. Είναι και ο νεαρός ο Ανδρέας ο Γρηγορίου, ο οποίος αποκτήσαμε φέτος από τον Κεραυνό. Και ένα γενικό σχόλιο για τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Είδατε την ήττα της ΑΕΛ από το ΑΠΟΕΛ. Παρακολούθησα ακόμα δύο αγώνες. Οι ομάδες όλες είναι ενισχυμένες. Και οι ΕΘΑΕΨΕΣ πάλεψαν τον αγώνα όσο μπορούσαν. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και όσο αφορά τον αντίπαλο σας σήμερα, μέχρι στιγμής είναι αίτητος. Έχει 2-2 ο Απόλλωνας. Η Ομόνια με τη σειρά της, μία ήττα. Έχω δει τον Απόλλωνα. Πρόκειται για πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ γεμάτη ομάδα, πολύ γρήγορη ομάδα. Όμως και εμείς με τη σειρά μας πιστεύουμε στις δυνατότητες μας και πιστεύω ότι σήμερα θα τα καταφέρουμε. Να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, Άρη. Αυτά και από πλευράς Ομόνιας, η οποία θα κυνηγήσει απόψε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι σε ένα καλό Απόλλωνα. Δεν τον έχω δει εγώ προσωπικά ακόμη τον Pizza Express Prime Tel Apollon Άρη. Έτσι θα περιμένουμε να τον δούμε απόψε, ειδήσεων μαζίς βέβαια, για να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα όσον αφορά στην
ομάδα της Λεμεσού και για τις φετινές της ψηλές ομολογουμένως φιλοδοξίες. Και κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν, δεν έχουμε βέβαια λόγο να μην τους πιστέψουμε, κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν αυτά που μας είπε ο κύριος Φόκλας. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το αγωνιστικό πλέον ρεπορτάζ να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Μείνετε κοντά μας. Και Pizza Express Prime Tel Apollon σε ένα παιχνίδι που λογικά έστω και νωρίς θα δείξει την πορεία που θα ακολουθήσουν οι δύο ομάδες. Και η Ομόνια, αν δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί, τι εννοούμε βέβαια με αυτό, αν η Ομόνια δεν καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, αυτό δείχνει ότι η πορεία της δεν θα είναι ανάλογη με την περσινή που μπήκε στην πρώτη τετράδα. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλωνας, αν ξεκινήσει με νίκη, τότε δείχνει ότι επιβεβαιώνει τους παράγοντες της ομάδας ότι η ομάδα φέτος θα παίξει για τα πολύ ψηλά. Αν χάσει, θα χάσει πολύτιμο έδαφος, γιατί θα ακολουθήσουν και τα ντέρπι. Και όταν κάνεις πρωταθλησμό και θέλεις να πρωταγωνιστήσεις, τότε παιχνίδια όπως αυτά θα πρέπει να τα κερδίζεις και εκτός έδρας. Προσχεθήκαμε αγωνιστικό ρεπορτάζ για να δούμε πώς θα παρουσιαστούν οι δύο αντίπαλοι απόψε. Αρχίζουμε από τους φιλοξενούμενους. Άρη. Όπως προανήγγειλες, Κώστα, έχω δίπλα μου τον Νίνο τον Ηλιάδη, τον βοηθό προπονητή των Κιάνο Λεύκων. Κύριε Νίνο, πώς θα κατεβεί σήμερα η ομάδα του Απόλλωνα προκειμένου να κατακτήσει την τρίτη νίκη? Η ομάδα θα κατεβεί σήμερα με πολλή πειθαρχία και πολλή οργάνωση, πάνω απ' όλα με πάθος, για να διεκδικήσουμε την τρίτη συνεχόμενη νίκη για το φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα? Δεν υπάρχουν τίποτα αγωνιστικά προβλήματα. Όλοι οι παίχτες είναι στη διάθεση του προπονητή. Τα πλάνα έχουν τεθεί δυστυχώς μόνο για μια μέρα χθες που είχαμε διάλειμμα από το παιχνίδι της Τετάρτης. Είναι όλα τα παιδιά έτοιμα και προσδοκούν να αρχίσει το παιχνίδι για να μπορέσουμε να προσθέσουμε ακόμα μια νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Παρά τις επιτυχίες όμως, η ομάδα σας πρέπει να είδε και κάποια λάθη ή μειονεκτήματα από τα προηγούμενα της παιχνίδια. Εντοπίσατε κάτι που σήμερα θα πρέπει να αλλάξει ο Απόλλωνας? Σίγουρα, παιχνίδι με παιχνίδι, η ομάδα πρέπει να καλυτερεύει την απόδοση, διότι σίγουρα δεν μπορεί μια ομάδα σε ένα μήνα να φτάσει στο απόλυτο της απόδοσης της. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι ότι κάποια πράγματα διορθώνονται και η ομάδα προσθέτει κάτι το θετικό στο παιχνίδι της, και αυτό θα προσπαθήσουμε και σήμερα, από τις εμπειρίες των περασμένων δύο παιχνιδιών, να προσθέσουμε κάτι καλύτερο από τα δύο περισσότερα παιχνίδια που παίξαμε, ούτως ώστε η ομάδα να προσφέρει καλύτερο πρόσωπο στο παιχνίδι και να προσδοκούμε προς το μέλλον για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και να δούμε τον Απόλλωνα δυνατό, προκειμένου να έχουμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα για τα φαβορί, και γιατί όχι η ομάδα σας να μπορεί ως το τέλος να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο. Η προσπάθεια μας είναι να παίξουμε καλό μπάσκετ, το οργανώνουμε μπάσκετ, να το ευχαριστηθούμε εμείς πάνω απ' όλα και θα δούμε πού θα φτάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον κύριο Ηλιάδη, συνεργάτης του κυρίου Κουκουλεγκίδη. Πάμε και στον κύριο Ανδρέου, συνεργάτης του Ρένου Πιτάλη. Δίπλα του στο δύσκολο παιχνίδι απόψη για την Ομόνια απέναντι στον Pizza Express Απόλλων. Άρη, θα θέλαμε μετά από τις πρώτες ερωτήσεις να μάθουμε, να μπούμε λίγο πιο βαθιά στο αγωνιστικό κομμάτι, που θα στηριχθεί η ομάδα του, τι αδυναμίες βλέπει του Απόλλωνα, τις οποίες θα πρέπει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του, τέτοιες ερωτήσεις. Κώστα, δεν σε ακούω καθαρά. Εντάξει, προχώρησε με τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρέου. Ναι. Άρη, σας ακούμε. Ναι, και από την πλευρά της Ομόνιας, γηπεδούχος σήμερα Ομόνια και ο Γιώργος Ανδρέου, ο βοηθός προπονητής της ομάδας. Κύριε Ανδρέου, προσπάθεια απέναντι στον Απόλλωνα σήμερα. Θα μας μιλήσετε περισσότερο για αγωνιστικό ρεπορτάζ της Ομόνιας και θα μας πείτε πώς μπορεί η ομάδα σας σήμερα να κάμψει την αντίσταση της φιλοξενούμενης ομάδας. Να πούμε ότι βασιστήκαμε περισσότερο στη ψυχολογία του παιχνιδιού σήμερα, μετά την πρώτη νύχτα που είχαμε από την ΑΕΚ. Σίγουρα έχουμε 3-4 μέρες προετοιμαστεί για να ξεδρώσουμε τα τούτου Απόλλωνα.
και έχουμε πει στους παίκτες ότι μέσα στο γήπεδό μας, μέσα στην έδρα μας, δεν θα περάσει κανένας εύκολο να βγει. Εντοπίσατε κάποια τροτά σημεία της αντίπαλης ομάδας του Απόλλωνα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές που θα χτυπήσει η ομάδα σας? Σίγουρα εντοπίσαμε τα δυνατά σημεία του Απόλλωνα και προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις δυνατότητες σκοραρίσματος το οποίο έχει και το γρήγορο παιχνίδι το οποίο παίζει ο Απόλλωνας. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να έχουμε σκληρή άμυνα, δυνατή άμυνα, να περιορίσουμε τουλάχιστον τα drive προς το καλάθι. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Αντρέου. Κώστα. Έχει πει κάποια πράγματα ο κύριος Αντρέου που θα πρέπει να περιμένουμε από τον Pizza Express Απόλλων. Το τρίο των διαιτητών σήμερα. Πρώτος ο διαιτητής. Εγώ είναι ακούγα. Ο κύριος Αντώνης Δημητρίου. Με συνεργάτες τους Μιχάλη Θεοχάρους και Σάκη Κωνσταντινίδη. Και πάμε να δούμε τις πεντάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο αντίπαλοι στο σημερινό παιχνίδι. Για την Χασάπης Ομόνια. Στην θέση των guards οι Αμερικανοί Τσάρις και Ντέιβις. Στην θέση του shooting forward ο Darren Fox, power forward ο Δημήτρης Μουχτάρης και στην θέση του center ο Χριστόδουλος ο Κασκύρης. Αυτή είναι η πεντάδα για τον κύριο Ρένο Πιτάλη. Πάμε και στην πεντάδα που παρατάσσει ο κύριος Στράτος ο Κουκουλεκίδης από πλευράς Pizza Express Primetel Απόλλων. Στα guards οι Kyle και Ryan, Mirk Kyle και Tix Ryan. Forward ο Eitela και Κιτσούλης και στην θέση του center ο Σερβοβούλγαρος Μπόικο Μλαντένοφ από την Λούγκουελ Βουλγαρίας και πετύχει 15 πόντους, δεύτερο σκόρε στο τελευταίο παιχνίδι του Pizza Express Prime Tel Apollon απέναντι στην BMC AEK την δεύτερη αγωνιστική. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι εδώ στην αίθουσα Ελευθερία και άρα για πολλωστή φορά λίγος ο κόσμος που μπορούμε να μετρήσουμε εύκολα στις εξέδρες. Εδώ ο προπονητής της Ομόνιας, ο κύριος Ρένος Πιτάλης, έμπειρος πλέον μετά από αρκετά χρόνια στην προπονητική. Αντώνης Δημητρίου, ο πρώτος διαιτητής, έτοιμος στο πρώτο τζάμπολ της, στο τζάμπολ του αγώνα. Εδώ και ο κύριος Κουκουλεκίδης. Πιστεύουν πολύ σε αυτό στον Απόλλωνα και για την ώρα δείχνει να κάνει καλή δουλειά. Κασκύρης κέρδισε το rebound, Μουχτάρης θα αφήσει τώρα για τον Τσάρης. Πρώτη επίθεση για τους γηπεδούχους. Κασκύρης υπό την πίεση εκεί του Μλαντένοφ. Εδώ ο Ντέιβις, ένας πολύ καλός περιφερειακός παίχτης. Έλειψε πολύ από την Ομόνια όταν έφυγε από το παιχνίδι απέναντι στην BMC AEK με 5 φάουλ. Εδώ η του Απόλλωνα έβγαλαν την άμυνα, προσπάθησαν να τρέξουν στην επίθεση. Η μπάλα είναι έξω για τους φιλοξενούμενους, τελευταίος που την ακούμπησε ο Ντέιβις. Έγινε η επαναφορά από τον Μίρικ. Κάιλ Μίρικ, στο πρώτο σούτ για τους φιλοξενούμενους, μάζεψε ο Φόξ. Γρήγορα για τον Τσάρις, θέλει να τρέξει και η Ομόνια. Ντέιβις στην γωνία προσπίσης σου τριών πόντων. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Τσάρις. Ο οποίος κάνει το 3-0 για την Ομόνια στην δεύτερη της επίθεση. Έτρεξε στον ευνηδιασμό η Ομόνια. Οι δύο Αμερικανοί της άλλαξαν την μπάλα. Κασκύρης μακριά από το καλάθι. Και έχουμε φάουλ από τον Μουχτάρη, ενώ φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας εκεί ο Μλαντένοφ. Και ήρθε και το κλέψιμο στην συνέχεια, αλλά προήθηκε το φάουλ από τον Δημήτρη Μουχτάρη. Πρώτο προσωπικό και πρώτο ομαδικό για την Ομόνια στην πρώτη περίοδο. Απάντηση από τους φιλοξενούμενους με τον Ελλαδίτη, τον Βασίλη Κιτσούλη. Πρώην παίκτη της Στρούμιτσας Κοπίων, 24 χρόνων, ύψους 2.04. Ένας πολύ καλός περιφερειακός παίκτης. Ντέιβις, σφιχτική πίεση από τους παίκτες του Pizza Express Απόλλων. Κασκύρης θα πάρει το φάουλ από τον Μλαντένοφ. Φάουλ που θα στείλει, όχι,
χαμηλά το φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι όταν υποδείχθηκε το φάουλ ήταν στο λέει από Χριστόδουλος, Τόλης Κασκύρης, από την γωνία Ντέιβις σκέφτηκε το τρίποντο, τον πίεσε όμως εκεί ο Ιτσέλα. Επιμένει με τον Κασκύρη, 15 δεύτερα για την επίθεση της Ομόνιας. Με τα αριστερό χέρι άλλαξε στην κίνησή του ο Ντόλης ο Κασκύρης. Θα τελειώσει την φάση και θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. 5-3 μπροστά η Χασάπης Ομόνια. Τίξ για τον Μάρικ. Split defense. Πάσα, δεν θα τελειώσει την φάση εκεί ο Μλαντένοφ. Δεύτερη προσπάθεια για τάπα, ο Μίρικ θα τελειώσει την φάση. Και θα ισοφαρίσει. 5-5, 7-45 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ντέιβις. Σε σουτ τριών πόντων και πάλι εύστοχος ο Ντέιβις. Ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ. Στο δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι. 8-5. Φάουλ χρεωμένο στον Ντάριν Φόξ. Είναι το πρώτο και δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Ποιος διαμαρτύρεται στον κύριο Δημητρίου ότι προσποιήθηκε το φάουλ ο παίκτης του Απόλλωνα. Κιτσούλης, ό,τι κάνει ο Ντέβις, κάνει για αυτός δεύτερο τρίποντο και για τον Έλληνα παίκτη. 8-8 για την ώρα. Περιφερειακά καλές και οι δύο ομάδες. Πολύ νωρίς βέβαια στο παιχνίδι. Συνέχεια με τον Τσάρης. Ομόνια στην επίθεση. Μουχτάρης θέλει να κάνει το μπάσιμο. Δύσκολη προσπάθεια, δεν θα την τελειώσει. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και τρέχουν στον ευνηδιασμό. Εδώ ζήτησαν βήματα. Έσωσε, αλλά πατούσε στην γραμμή εκεί ο Μουχτάρης. Πολύ κοντά στο να δεχτεί τεχνική ποινή ο κύριος Κουκουλεκίδης. Έντονες οι παρατηρήσεις από τον κύριο Δημητρίου και στους δύο προπονητές, κυρίως τον προπονητή του Pizza Express Prime Telabolla. 8-8, το παιχνίδι 6-44 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Φιλοξενούμενοι στην επίθεση με τον Κάιλ Μίρικ. Κιτσούλης προσπίζει για τρίποντο, εκείνη από πολύ μακριά για τρεις, μπάλα στο σίδερο, σώζει και βρίσκει συμπαίχτη τον Μάιρικ. Δίνει τις οδηγίες ο κύριος Κουκουλεγίδης. Λαντένοφ για τον εκείνη απέναντι στον Μουχτάρη. Βγαίνει μέσα από τα σκρίνο ο Κιτσούλης. Η πάσα για τον Μλαντένοφ. Φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Φάουλ χρεωμένο στον Μουχτάρη, είναι το δεύτερο. Στα τρία ομαδικά οι γηπεδούχοι. Υπήρχε υποψία βημάτων εκεί. Εκεί είναι, σε σουτ τριών πόντων, δεν είναι καλό το σουτ. Μλαντένοφ προσπαθεί να κερδίσει. Δυνατός ο Κασκύρης, μάζεψε ο Φόξ και τώρα Τσάρης για τους γηπεδούχους. 8-8 το παιχνίδι, 5-50 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κασκύρης απέναντι στον Μλαντένοφ. Έξω για τον Τσάρης, προσπάθησε να κάνει τον πάσιμο. Το σουτ δεν είναι καλό, κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι και τρέχουν στον ευνηδιασμό 3-1. Το τέλειωμα θα έρθει από τον Ράιαν Ντίξ, πρώην παίχτης της Άρης Φρίεσλαντ, Ολλανδίας, ο Αμερικανός, 24 χρόνων. Εδώ ευνηδιασμός για τους φιλοξενούμενους που παίρνουν προβάδισμα στο σκορ για πρώτη φορά με 18. Άρη, παρακαλώ. Ετοιμάζει τον Ζάριτς ο κύριος Πιτάλης. Λογικά θα αντικαταστήσει τον Μουχτάρη, ο οποίος νωρίς χρειώθηκε με δεύτερο φάουλ. Και είδαμε όπως στην πρεμιέρα η Ομόνια
Τα πήγαινε πολύ καλά, κυρίως ως τα μέσα, αν δεν κάνω λάθος, του τρίτου δεκαλέπτου. Από εκεί και πέρα χρεώθηκε πολλά φάουλ. Έχασε τον Ντέιβις με 5 και δικαιολογημένα έχασε στο φινάλε της αναμέτρησης. Ήταν το πρώτο καλάθι για τον Φόουκς. Εκείνε, σε σου τριών πόντων, η μπάλα στο σίδερο, κερδίζει ο Μουχτάρης. Κερδίζει ο Φόουκς, θα πάρει το φάουλ. Φάουλ χρεωμένο στον Μλαντένοφ, είναι το δεύτερο. Πέρασε το παιχνίδι ο Ζάριτς στην θέση του Μουχτάρη. Ενώ για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Αβραμόφσκι στην θέση του Μλαντένοφ, ο οποίος χρεώθηκε, όπως είπαμε, το δεύτερο του φάουλ. Αβραμόφσκι, Σκοπιανός, 2-10 από την Τσέρνομορε Βουλγαρίας. Είχε 32 λεπτά συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι των φιλοξενουμένων, πετυχαίνοντας 6 πόντους. Ψήλος παίχτης μπορεί να διεκδικήσει αρκετά rebounds, να προστατεύσει το καλάθι των φιλοξενουμένων. Τέσσερις πόντοι για τον Darren Fawkes, 2-2 βολές και ένα δίποντο προβάδισμα ξανά για την Χασάπης Ομόνια, 12-10. Ενώ πέρασε το παιχνίδι και ο Ντόζι Μπόνου στην θέση του Κασκίρη. Τέταρτο μαδικό για τους γηπεδούχους, πρώτο για τον Ζάριτς με την είσοδο του στο παιχνίδι. Επαναφορά από τον Μάιρικ. Εκείνε. Είναι στο μπάσιμο, τίξ από πολύ μακριά για τρεις, μέσα και έξω. Ξανά η μπάλα στους φιλοξενουμένους που έχουν δεύτερη ευκαιρία. Κλέβει όμως ο Φόξ στον ευνηδιασμό με τον Ντέιβις να τελειώνει η φάση, να παίρνει και το φάουλ. Θα λέγα αχρίαστο φάουλ από τον Ντίξ. Ο Ντέιβις στους 8 πόντους. Εδώ το φάουλ. Σωστή υποδείξη των διαιτητών. Συμπληρωματική βολή για τον Ντέιβις. Η διαφορά στους 4 για την Χασάπης Ομόνια. Και ευκαιρία για έμεσο τρίποντο για τον Αμερικανό Άρθουρ Ντέιβις. Αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Κίνας με την Λιάνινγκ. Αστόχησε όμως την συμπληρωματική βολή. Έτσι η διαφορά παραμένει στους 4. 3-45 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Τίξα από τη γωνία για 3, άστοχος. Ζάριτς το rebound. Αφήνει για τον Τσάρις. Εμπόνου, 37 χρόνων πλέον. Ο Ντόζι Μπόνου πέρασε και από τον κεραυνό και από τον Αχιλέα. Ο Ζάριτς δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα. Έξω για τον Pizza Express Απόλλωνα. Εδώ ο παίχτης της Ομόνιας. 3-13 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. 14-10. Μάιρικ. Τίξ ξανά για τον Μάιρικ, γύρω από τον Μπόνου, προσποίηση, εκείνη έξω για τον Τίξ, δυνατή πάσα, λάθος από τους φιλοξενούμενους, είναι το δεύτερο. Άρη, θα λέγαμε μια σαφώς βελτιωμένη Ομόνια στο ξεκίνημα του αγώνα σε σχέση με το πρώτο της παιχνίδι. Περισσότερη ένταση αμυντικά, απέναντι σε ένα καλό Απόλλωνα, παίζει καλή αμυνά για την ώρα. Να συμφωνώ με την αμυντική τακτική κυρίως των Πρασίνων, καθώς πάνε στα man-to-man και δεν αφήνουν εύκολα το σουτ από τον Απόλλωνα. Τους βγήκαν και κάποιοι ευνηδιασμοί και γι' αυτό βλέπουμε την Ομόνια να βρίσκεται κοντά στο σκορ μέχρι στιγμής, να προηγείται καλύτερα του Απόλλωνα. Σ' άλλο ένα ευνηδιασμό. Καθώς και ο Απόλλωνας δεν μπόρεσε σε πολλά στα σούτ που επιχείρησε να βρει στόχο και κυρίως τα ελεύθερα.
τέλειωμα της φάσης από τον Ryan Dix. Μειώνει στους 4 και έχουμε τεχνική ποινή στον πάγκο του Pizza Express Prime Tel Apollon στον προπονητή, τον κύριο Κουκουλεκίνη, ο οποίος βγαίνει και από τον χώρο του που δικαιούται. Δεύτερη ποινή στον προπονητή. Άρη, μ' ακούς, πλησιάσεις τον πάγκο, δύο υποδείξεις από τον κύριο Δημητρίου, σε παρακαλώ να μάθεις ακριβώς. Άστοχος στο μεταξύ στην πρώτη βολή ο Darren Fox. Μάλιστα, αλλιώς θα ήταν αποβολή αν ήταν δεύτερη νομίζω. Τρεις στις τέσσερις για τον Fox, κατοχή και για την Ομόνια, 19-12. Darren Fox, 5 στις 6 βολές συνολικά και ένα δίποντο στους 7 πόντους. ...19-12. 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Fox αφήνει για τον Τσάρις. Βγαίνει μέσα από τα σκρίν ο Μπόνου και ο Ντέβις, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Πίεση ασφιχτή από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Από πολύ μακριά σου τριομπόντο, κάπως δεβιασμένο. Επιθετικό rebound. Με διαμαρτυρίες. Ο κύριος Δημητρίου αναιρεί το καλάθι. Το θεωρεί εκπρόθεσμο. Δεν ξέρω αν έχουμε επανάληψη με το χρονόμετρο. Εδώ ξανά η φάση με το χρονόμετρο, άστοχο το σούτ. Ακριβώς την εκπνοή. Άστοχος εκεί ο Μάιρικ, μάζεψε ο Ντίξ και τώρα ο Κιτσούλης. Κάνει το μπάσιμο, βγάζει την μπάλα έξω για τον Ντίξ, σου τριών πόντων. Μαζεύει ο Τσάρις, θέλει να τρέξει η Ομόνια. Υπάρχει το defense, το transition defense. Ο Ζάριτς όμως θα τελειώσει την φάση από την μπάσα του Μπόνου και η διαφορά στους 9 για την Ομόνια, 21-12. Ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου αναγκάζει τον κύριο Κουκουλεγίδη να ζητήσει το time out. Πάμε και εμείς στα πυργά για το πρώτο μας διαφημιστικό. Μείνετε κοντά μας. Υπάρχουν τελικά αυξήσεις που μας βολεύουν. Στα 3.600.000 λίρες ανέβασε τα κέρδη του ο Τζόκερ. Ο ΠΑΠ για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Δωδέκατη αγωνιστική στην Bundesliga. Η κότσου του Στάθη Αλονεύτη φιλοξενεί στο γήπεδό της την Σάλκε. Οι γηπεδούχοι παρά τη βελτίωση που παρουσιάζουν παραμένουν καθυλωμένοι στην τελευταία θέση χωρίς νίκη, ενώ η Σάλκε που βρίσκεται στην πεντάδα είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Κότπου Σάλκε, Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ, μόνο στο Αλφα. Τη μετάδοση του αγώνα χορηγούν οι τσίχλες Colfresh. Εδώ ο κύριος Δημητρίου, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Επειδή είμαστε και εμείς κοντά στο παρκέ, νομίζω σωστός τις αποφάσεις του για την ώρα. Είναι και αυτόν των διαιτητών εννοούμε. Πολύ δύσκολο το έργο τους. Πρέπει να πάρουν αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
21-12 το σκορ για την Χασάπης Ομόνια απέναντι στον Pizza Express Απόλλων. 53 δεύτερα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Μικρόφωνο στον Άρη Κυριάκου. Καταρχήν ο κύριος Κουγουλεκίδης απολογήθηκε στους καλαθοσφαιριστές τους, ενώ εδώ ο παίχτης του έκανε βήματα. Απολογήθηκε και στους καλαθοσφαιριστές του, καθώς δεν θεωρεί πως η ομάδα του έπαιξε βάση όσα θα έπρεπε να έχει δώσει στον αγωνιστικό χώρο, όπως τις προηγούμενες αναμετρήσεις των Κιανολεύκων. Και ακολούθως τους είπε πως μπορούν να δώσουν ένα φάουλ, να προσέξουν τα pick and roll και να κάνουν τις κατάλληλες κινήσεις, ούτως ώστε να έρθει το ευκολότερο καλάθι. Για την ώρα μια στεναρή αμυντικά Ομόνια. Πιέζει αρκετά και κρατάει γερά. Πάσιμο από τον Μάιρικ, εξόχη προσπάθεια, θα διεμβολήσει ολόκληρη για τις Ομόνιες και θα πετύχει το καλάθι. 21-14, το κλέψιμο από τον Κιτσούλη. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 21-12. Για 21-14, συγγνώμη, για την Χασάπης Ομόνια απέναντι στο Pizza Express Primetel Απόλλων. Καλό πρώτο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους που κράτησαν μια ομάδα που σκόραρε σχεδόν 80 πόντους στα δύο της παιχνίδια, 79 στην πρώτη αγωνιστική, 83 στην δεύτερη, και για την ώρα την κρατάει στους 14 πόντους. Πάμε στα πυργάκια διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με την δεύτερη περίοδο. Γιαούρτι για ντους. Νέο κρέμο ντους φάγιο κορτ. Απευθείας μετάδοση από την αίθουσα Ελευθερία στην Λευκοσία. Χασάπης Ομόνια, Pizza Express Primetel Απόλλων για την τρίτη αγωνιστική Πανκυπρίου Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών πρώτης κατηγορίας. Άλλη μια καλή άμυνα από πλευράς Ομόνιας, η οποία προηγείται στο 1/4 της διαδρομής με 7 πόντους, 21-14. Αυτή τη φορά επιθετικό φάουλ χρεωμένος στον Χριστόδουλο Κασκύρη. Είναι το πρώτο του φάουλ και πρωτοματικό για την γηπεδούχο ομάδα στην δεύτερη περίοδο. Άρη. Κώστα, ο κύριος Κουβουλεκίδης αναλώθηκε στην διακοπή στο να κάνει παρατηρήσεις στους διαιτητές. Διαφωνεί με πολλά σφυρίγματά τους και το εκδήλωσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήδη η ομάδα του έχει δύο τεχνικές ποινές. Η πρώτη ήρθε σαφώς στον πάγκο του, η δεύτερη σε αυτόν. Διαφωνεί κυρίως με τα σφυρίγματα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού που αποδιοργανώνουν, θεωρεί ο ίδιος, τους παίχτες. Εδώ το φάουλ στον Μέρικ. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Διπλή αλλαγή για την Ομόνια. Επιστρέφουν Μουχτάρης και Ντέιβις στην θέση των Μπόνου και Φόουκς. Φόουκς, ο οποίος πρέπει να παίρνει ανάσες. Είπαμε, είναι 40 χρόνων πλέον. Στο προηγούμενο παιχνίδι αγωνίστηκε 37 λεπτά. Μουχτάρης για τον Τσάρις. 21-16. Ομόνια στην επίθεση. Κασκύρης απέναντι στον Κίνε. Βήματα από τον Χριστόδουλο Κασκύρη. Η μπάλα ξανά στους φιλοξενούμενους που άρχισαν σιγά σιγά να δυναμώνουν και αυτή την άμυνα τους. Είδαμε για λίγο και τον προπονητή των γηπεδούχων, τον κύριο Πιτάλη. Pizza Express Απόλλωνα στην επίθεση. Μάιρικ. Εύστοχος, θα τελειώσει την φάση. Ένας παίχτης ο οποίος ήρθε με καλές συστάσεις και με πολλούς πόντους, βέβαια για την ώρα θυσιάζεται για να βοηθά την ομάδα. Σιγά σιγά ο Απόλλωνας με ένα σερί 6-0 μειώνει στους 3-21-18. Αναγκάζει τον Ρένο Πιτάλη να ζητήσει το time out. Πάμε στα πυργά για διαφημίσεις. Συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Σιγά σιγά μειώνει ο Pizza Express Primetel Απόλλων απέναντι στη Χασάπης Ομόνια. Η διαφορά των
9 πόντων έχει μειωθεί στους 3 με το 6-0 σερί για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ένα σερί που ανάγκασε τον Ρένο Πιτάλη να ζητήσει το time out και για το οποίο θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Άρης Κυριάκου. Ο κύριος Πιτάλης Κώστα που ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές του να κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να ξεκουράσουν τον Ντέιβις. Το κυρίως επιθετικό όπλο των Πρασίνων εδώ ευστόχησε. Θέλει να παίζουν με τον Ντέιβις, όμως παράλληλα να κάνουν τα σκριμ και να βοηθούν τον καλαθοσφαιριστή της Ομόνιας να πετυχαίνει τους πόντους που πρέπει και συνάμα να μην κουραστεί από το πρώτο ημίχρονο. Εδώ σηκώθηκε η Ασούτ, τελικά βρήκε τον Κιτσούλη, ο οποίος τέλειωσε την φάση. Ο Σάκοτα, Κιτσούλης στους 8 πόντους, 23-20 διαφορά, ξανά στους 3. Νωρίτερα ο Ντέιβις με τον καλάθι που πέτυχε κατέστη ο πρώτος παίκτης με υψηλό αριθμό πόντων στους 10. Εδώ πολύ μακριά για 3. Υπάρχει, προηγήθηκε φάουλ. Να δούμε σε ποιον έχει υποδειχθεί το φάουλ. Ήδη διέκοψαν το παιχνίδι για να σκουπιστεί. Δεν υπάρχει παράβαση. Για να σκουπιστεί το παρκέ. 11 δεύτερα. Ανανέωση χρόνου και μπάλα στην Ομόνια που βρισκόταν στην επίθεση. 7:49 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Τσάρις απέναντι στον Μάιρικ. Πίεση για σφιχτή από τους παίκτες των φιλοξενουμένων. Κασκίρης απέναντι στον Εκίνε για τον Τσάρις. Σουτ 2 πόντων, εύστοχο το point guard της Ομόνιας στους 4 πόντους και διαφορά στους 5, 25-20 σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνίδι. Σάκοτα για τον Κιτσούλη, έξω για τον Μάιρικ σου 3 πόντων, μπάλα στο σίδερο, μάζεψε ο Μουχτάρης γρήγορα για τον Τσάρις, ο οποίος θέλει να τρέξει. Περνάει για τον Ντέιβις, σηκώνεται, σουτάρει, αστοχή, έσωσε ο Ζάριτς, το ίδιο και ο Τσάρι από την πίεση εκεί του Μάιρικ. Νέα επίθεση για την Ομόνια, 6:52 για να φτάσουμε στα μισά του δρόμου. Άλλαξε με τον Κασκίρι ο Τσάρις, ασφιχτική πίεση από τους παίκτες του Απόλλωνα πλέον. Σε άμυνα Μάτουμα Ντέιβις από πολύ μακριά για 3, μπάλα στο σίδερο. Ζάριτς κερδίζει τον πάσιμο, εύκολο το λέει, τελειώνει την φάση. 4 η πόντη για τον Ζάριτς και διαφορά ξανά στους 7 για την Ομόνια που απαντάει στο σερί των φιλοξενουμένων. 27-20. Σάκοτα για 3 είναι εύστοχος. Πρώτο καλάθι για τον Σερβοέλληνα. Μίλος ο Σάκοτα. 21 χρόνων, ύψους 6-8-2-0-3. 27-23, διαφορά στους 4. Ντέιβις για τον Ζάριτς. Κασκίρης, καλή κίνηση, θα τελειώσει την φάση, θα νικήσει και σε αυτή την φάση τον Αϊτέλα. Κασκίρης στους 4 πόντους, ξανά η διαφορά στους 6, 29-23. Γυρίζουν οι παίχτες των φιλοξενουμένων. Μάιρικ απέναντι στον Ζάριτς, θα πάρει το φάου. Και βέβαια θα είναι μόλις το δεύτερο για τον Ζάριτς, δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Στο drive το foul, δύο βολές, όχι, ενώ έδειξε δύο βολές. Ναι, τελικά είναι δύο βολές, αφού έδειξε δύο βολές ο κύριος Κωνσταντινίδης. Στην ενοησία των διαιτητών, ο κύριος Δημητρίου δείχνει ξανά δύο, διαμαρτύρεται ο Ζάριτς, το ίδιο και ο πάγκος της Ομόνιας. Δύο βολές για τον point guard του Pizza Express Prime Telavollon. Άστοχος όμως την πρώτη βολή. Ο Kyle Myrick,
3 στα 5 τρίποντα στους 6 πόντους, 0-1 τρίποντο, 1 φάουλ, 2 rebound, 1 αμυντικό, 1 επιθετικό και μία στις 2 βολές τώρα στους 7 πόντους. Σπουρεί τη διαφορά στους 5. Τρίποντο από τον Τσάρις, μπάλα στο σίδερο, Ζάριξ θα μαζέψει. Ενώ πέρασε στο παιχνίδι, επέστρεψε μάλλον ο Ντάριν Φόξ. Ζάριξ βρήκε τον διάδρομο, έκανε τον πάσιμο. Θα πει όχι εντυπωσιακά ο Κιτσούλης στον Φόξ. Τρέχουν οι πίτσα έξπρες από όλων. Έξω η μπάλα για τον Κιτσούλη από τη γωνία, μόνος για 3, είναι εύστοχος. Τρίτο τρίποντο για τον Κιτσούλη στους 11 πόντους. Πρώτος σκόρερ και του Pizza Express Prime θέλω να πω, αλλά και του αγώνα και μειώνει στο καλάθι η φιλοξενούμενη ομάδα με το τρίποντο από τον Έλληνα παίχτη, 29-27. Τσάρις θέλει να απαντήσει και τα καταφέρνει με το δικό του τρίποντο. Παντάει λοιπόν η Χασάπης Ομόνια με τον Τσάρις να φτάνει στους 7 πόντους και διαφορά ξανά στους 5, 32-27. Κιτσούλης απέναντι στον Ζάριτς. Αλλάζει γνώμη και κοιτάει πλέον τις επιλογές. Έτοιμος για το drive και για την μπάλα έξω για τον Οντίξ, ο οποίος σουτάρει για 2, πάτησε γραμμή. 32-29, η διαφορά ξανά στο τρίποντο. Εδώ ξανά η φάση, Τίξ στους 6 πόντους. Φόξ για 3, μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Ντέιβις. Για τον Κασκίρη, ανάμεσα σε 3 αμυντικούς. Το φιλοξενούμενο θα τελειώσει την φάση στους 6 πόντους, 34-29 πόντους, με συγχωρείτε, ξανά στους 5 διαφορά. Θα δούμε την απάντηση του Απόλλωνα, βήματα εδώ από τον Τίξ. Πρόδειξη από τον κύριο Θεοχάρους. Εδώ τα λάθη, 2 για την Ομόνια, 5 για τον Απόλλωνα. Ενώ θέλει να επαναφέρει τον Σίνισα Αβραμόφσκι. Είναι όμορφα πλάνα και από την εξέδρα. Έχει όμορφα πλάνα σήμερα στο μπάσκετ. Εδώ γύρισαν υπέροχα την μπάλα υπέρχεται της Ομόνιας. Είδε καλά εκεί ο Ντέιβις, βρήκε με μία τον Φόξ όταν πήρε την πάσα ο ίδιος από τον Ζάριτς. Ο Φόξ θα τελειώσει την φάση, θα φτάσει στους 9. 36-29. Σουτ τριών πόντων, άστοχο το σουτ από τον Ιντέλα. Εκεί είναι η Ιντέλα. Ζάριτς πήρε το rebound, αλλά δεν τελειώνει την φάση στο lay-up. Εδώ ένα εύκολο καλάθι, χάθηκε για την Ομόνια. Η μπάλα δίνεται στους γηπεδούχους, αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Φεύγει από το γήπεδο Σάκοτα στην θέση του ο Αβραμόφσκι. Διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους ότι πάλι πρέπει να δοθεί σε αυτούς. Επαναφορά από τον Ντέιβις. Προσπάθεια από τον Κασκίρη, δεν τελειώνει. Μάζεψε εκεί ο Κιτσούλης και τώρα Μαϊρή. Μπάλα έξω για τον Κιτσούλη, πάει για το τέταρτο του τρίποντο, έχει καλό χέρι ο Έλληνας παίκτης. Βασίλης Κιτσούλης στους 14-36-32. 14 πόντοι λοιπόν για τον Βασίλη Κιτσούλη, 24 χρόνων. Φόξ θέλει να απαντήσει με 3, άστοχος, μαζεύει ο Εκίνε. Και στην επίθεση, τον απομένω 2 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Pizza Express Prime Θέλα Βόλο. Κιτσούλης, πάσιμο έξω για τον Ντίξ. Έχουμε φάουλ από τον Ζάριτς. Θα δούμε την προηγούμενη φάση. Μπάλα έπρεπε να δοθεί στον Απόλλωνα στην προηγούμενη φάση, έφυγε μέσα από το χέρι
του Ζάριτ. Ζήτησε το time out και το πήρε ο κύριο Σπιτάλης. Πάμε στα γρήγορα για διαφημίσεις. Η LTV πληροφορεί τους συνδρομητές της που δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμη το λογαριασμό τους ότι αποσυνδέσεις θα γίνουν στις 6 του μήνα. Παρακαλούμε πως τακτοποιήσετε έγκαιρα το λογαριασμό. Για την Χασάπης Ομόνια απέναντι στον Pizza Express Primetel Απόλλων. 1.49 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Μικρόφωνο στον Άρη Κυριάκο. Από τον Τσάρη και τον Ντέιβις ζήτησε περισσότερες διεισδύσεις και μπασίματα μέσα στην ρακέτα του αντιβάλου και θέλει από τους υπόλοιπους που αμαρτίζουν την πεντάδα να προκαλούν τα σκριμ των αντιπάλων και να πετυχαίνονται οι πόντοι. Δεν το είδε αυτό ο κ. Σπιτάλης και το ξαναείπε και σε αυτό το time-out και γι' αυτό τα 1.49 που απομένουν θέλει η ομάδα του να ασκήσει περισσότερη πίεση στους παίχτες του Απόλλωνα προκειμένου να παραμείνει στο προβάδισμα η ομάδα της Ομόνιας. Για την ώρα τα πάει καλά. Ίσως και να έχουν λίγο εκπλαγεί ο πλευράς Pizza Express Prime Απόλλων από την αγωνιστικότητα και την μαχητικότητα της Χασάπης Ομόνια. Εδώ οι φίλοι των Πρασίνων. Μετά το φάουλ του Ζάριτς, επαναφορά για τους φιλοξενούμενους, Κιτσούλης. Και έχουμε το φάουλ από τον Δημήτρη Μουχτάρη. Νομίζω είναι το τρίτο και τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους στην δεύτερη περίοδο. Μόλις ένα για τους φιλοξενούμενους το δεκαλεπτό αυτό. Ανανέωση χρόνου και βέβαια επαναφορά από τον Μάιρη. Για τον Ντίξ, πέραντι στον Ντέιβις. Αν ήρθε από γύρω, βγήκε μέσα από τα σκρίν ο Μάιρη. Δυνατή πάσα, έσωσε ο Αβραμόφσκι, αλλά η μπάλα πήγε στους παίκτες της Ομόνιας. Τελικά το φάουλ πλώθηκε στον Κασκίρη και όχι στον Μουχτάρη. Δεύτερο για τον Κασκίρη και όχι τρίτο για τον Μουχτάρη. Λοιπόν, μου το λάθος, απολογούμε. 1.25 στην επίθεση Ομόνια. Ντέιβις θα πάρει το φάουλ από τον Ντίξ. Είναι το δεύτερο για τον Ντίξ, δεύτερο ομαδικό για τον Pizza Express Prime, θέλω από όλων. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μάιρικ στην θέση του για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Ντένις Κοστέκογλου. Μιλήσαμε μαζί του νωρίτερα. Μας είπε ότι είναι τελευταία του χρόνια φέτος. Παλιά καραβάνα και αυτός στο κυπριακό μπάσκετ. 34 χρόνων πλέον. Πέρασε και από την Εθνική Κύπρου. Το λάθος σε βάρος της Ομόνιας ήταν το τρίτο. Κυρία για τον Pizza Express Prime θέλω από όλων να μειώσει στους δύο ή και στον πόντο. Κιτσούλης. Εκείνε. Έχουμε φάου. Όχι. Βήματα. Από τον Σκοπιανό. Είχαν ζητήσει φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Ευκαιρία για την Ομόνια να διευρύνει τη διαφορά με την οποία προηγείται. Ο κύριος Κουκουλεγίδης φωνάζει ότι έχει φάουλ να δώσει η ομάδα του. Έχει δύο φάουλ να δώσει. Εδώ ο Τσάρης θα τελειώσει την φάση, θα φτάσει στους 9. 40 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο κύριος Κουκουλεγίδης ζητάει το time out και βάζει για τις φωνές των Ντένικο Στέκογλου. Πάμε στα πυρικά για διαφημίσεις με τη Ομόνια να προηγείται 6 πόντους 38-32. Μείνετε μαζί μας. Τώρα μπορείς να είσαι στο γραφείο σου όπου και αν βρίσκεσαι. Νέα υπηρεσία BlackBerry. Αυτόματη προώθηση των email. Πρόσβαση στο ίντερνετ. Personal Organizer με αυτόματο συγχρονισμό. Άνοιγμα επισυναυτόμενων αρχείων. Όλες οι δυνατότητες ενός κινητού τηλεφώνου και ό,τι άλλο έκανες μέχρι σήμερα από το γραφείο σου τώρα σε μία μόνο μικρή συσκευή. BlackBerry μόνο από την MTN. MTN. Every way you go.
40 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Μέτωζα Ελευθερία στην Λευκοσία και στην αναμέτρηση Χασάπης Ομόνια Pizza Express Prime Tel Απόλλων, παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ Αντρών. 40 δευτερόλεπτα λοιπόν για να φτάσουμε στα μισά του δρόμου. 38-32 μπροστά η ομάδα της Χασάπης Ομόνιας, ανάγκασε τον κύριο Κουβουλεκίτη να ζητήσει το time out, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Άρης Κυριάκου. Για την τελευταία του επίθεση, πώς θα αναλωθεί αυτή η επιθετική προσπάθεια των καλαθοσφαιριστών του Απόλλωνα και αν είναι δυνατόν να προσπαθήσουν να έχουν και δεύτερη προσπάθεια. Δεν πήγε νωρίς στο σου το παίκτης του Απόλλωνα. Γεγονός όμως πήρε το φάουλ. Η προσπάθεια Άρη ήταν 2-for-1, δηλαδή να γίνει γρήγορα η προσπάθεια ούτως ώστε να μείνει χρόνος για άλλη μια επίθεση. Γι' αυτό ήταν και κάπως βεβαιασμένο από πολύ μακριά η προσπάθεια για τρεις από τον Κιτσούλη. Ωστόσο τα μπέρδεψαν μεταξύ τους οι παίκτες της Ομόνιας, πήγε σφήνα και ο Κιτσούλης κέρδισε το rebound και στη συνέχεια είχαμε το φάουλ από τον Ντέιβις, για τον οποίο ήταν το πρώτο φάουλ, ωστόσο έχει περάσει το όριο η παιδούχος ομάδα. Δύο βολές για τον Κιτσούλη, ο οποίος σκοράρει πίσω από τα 6-25. Δεν σκοράρει όμως την πρώτη του βολή. Παραμένει το 38-32. Κιτσούλη στους 14 πόντους. Με ένα εύστοχο δίποντο και 4 στα 5 τρίποντα. Μία στις δύο βολές τώρα. Εκπληκτικά ποσοστά στους 15 πόντους. Και πέντε συνέχεια βέβαια. Και μειώνει στους 5, 38-33, όλος ο χρόνος στη διάθεση της Ομόνιας. Τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Τσάρις. Νομίζω αργεί, πιέζει ο Κωστέκογλου και έξυπνα κάνει το φάουλ. Έχει να δώσει φάουλ ο Pizza Express Απόλλων. Είναι μόλις το τρίτο ομαδικό, πρώτο για τον Κωστέκογλου. Είναι ρολίστας έτσι κι αλλιώς με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Πιθανότατα να δούμε να κάνει κι άλλο κοντά στο 1 δευτερόλεπτο. Έβησε σουτ 2 πόντων στην εκπνοή του χρόνου. Θα τελειώσει την φάση για την Ομόνια. Δεν πρόλαβαν να του κάνουν το φάουλ πριν σηκωθεί για το σουτ. Και το πρώτο ημίχρονο τελειώνει με την Ομόνια να προηγείται με την ίδια διαφορά με την οποία προηγείται και στο 10 λεπτό. 40-33, δηλαδή το σκορ στη δεύτερη περίοδο 19-19. Είχε προηγηθεί 21-14 η Ομόνια στην πρώτη περίοδο. Ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με την πρώτη αγωνιστική όπου έχασαν από την BMC ΑΕΚ με 72-62. Άρη, είμαστε έτοιμοι για κάποιο ρεπορτάζ. Μα Κώστα, περιμένουμε γιατί ο πάγκος της Ομόνιας δίνει κάποιες συστάσεις εκεί. Ο κύριος Επιτάλης στους καλαθοσφαιριστές. Να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ανδρέου, να μας δώσει τις εντυπώσεις του για το πώς είδε το πρώτο ημίχρονο και τι βελτιώσεις χρειάζεται η ομάδα του για να κρατήσει αυτό το πλεονέκτημα που έχει στο ημίχρονο και αν γιατί όχι να διευρύνει και την διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Κύριε Ανδρέου, εντυπώσεις από την εμφάνιση του πρώτου ημίχρονου των 2-10 λεπτών. Μπορώ να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Είχαμε πει στα παιδιά να κλείσουν τα drive προς το καλάθι. Αυτό το πετύχαμε, όμως φαίνεται ότι ο Απόλλωνας έχει αρκετά καλή στοχή να παίξω. Θα δοκιμάσουμε να περιορίσουμε και τα σούτ από την περιφέρεια για να εξασφαλίσουμε το παιχνίδι. Σαφώς ιδανικότερο ξεκίνημα, αν συγκρίνουμε με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ, έτσι. Σίγουρα βλέπουμε καλύτερο μπάσκετ και από τις δύο ομάδες, συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι το οποίο είχαμε παίξει. Η ομάδα ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Ελπίζω ότι θα έχουμε και το αποθετικό αποτέλεσμα στη λόγω της ημέρας. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο κυρίως για την Ομόνια. Απόλλωνας έδειξε ότι έχει καλούς παίκτες, έχει ομαδικότητα, παίζει σωστό μπάσκετ και πέρα από τον Κιτσούλη, ο οποίος έχει εκπληκτικά ποσοστά ευστοχές. Από εκεί και πέρα 0 στα 4 τρίποντα ο Εκίνα, 0 στα 3 ο Ντίξ. 8 στα 13 δίποντα. Να δούμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Αν μπορούμε, παιδιά.
Εδώ, 71% στοχεία, πήγε περισσότερες φορές η Ομόνοια στις βολές. Πήρε και περισσότερα rebound, μάλιστα να δούμε και τα επιθετικά, 8 επιθετικά η Ομόνοια. Της έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες τις οποίες τέλειωσε, γι' αυτό και προηγείται με 7 πόντους και πολύ πιο λίγα λάθη από ότι οι φιλοξενούμενοι, ενώ στις assist από 8, αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. 8 assist σημαίνει ομαδικές προσπάθειες από 16 μέχρι περίπου 20 πόντους για κάθε ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δείχνει τις σωστές επιθετικές προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Το ρεπορτάζ από πλευράς Pizza Express Prime Τελαβόλων σας το χρωστάμε, καθώς έφυγαν όλοι για τα αποδυτήρια, θα το έχουμε πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Βραδιά NBA απόψε στα συνδρομητικά κανάλια, θα μείνουμε και για τις φάσεις στην συνέχεια. Βραδιά NBA λοιπόν για τα συνδρομητικά κανάλια απόψε στις 3 τα ξημερώματα, Boston Celtics, Washington Wizards για το πρώτο ημίχρονο και τι περιμένει από το δεύτερο. Ένα σύντομο σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο και τι περιμένετε για την απόδοση της ομάδας σας στο δεύτερο. Ναι, έχουμε ξεκινήσει κάπως νοθρά το πρώτο ημίχρονο, ίσως το χειρότερο ημίχρονο που παίξαμε φέτος και από τα δύο τελευταία παιχνίδια. Έχουμε δεχτεί 40 πόντους. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να καλυτερεύσουν κάποια πράγματα πίσω στην άμυνα. Και αυτή θα είναι η προσπάθεια αυτό το ημίχρονο να στρέψουν τη διαδρομή πίσω στην άμυνα, ούτως να μείνουμε κοντά στο σκόρ και να βγούμε μπροστά. Γιατί όμως ο συνάδελφος ο Κώστας Τρολουής ρωτάει γιατί σκοράρει μόνο ο Κιτσούλης. Στερεί το απόλυμα σε επιθετικών επιλογών. Όχι, δεν είναι θέμα γιατί σκοράρει μόνο ο Κιτσούλης. Έτσι έχει βγει το παιχνίδι, έτσι έχει γυρίσει το παιχνίδι στην επίθεση. Δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Κάθε παιχνίδι κάποιος παίχτης θα τραβήσει το κουμπί της σκοράρισματος. Κάθε βράδυ είναι κάποιος άλλος. Σήμερα ο Κιτσούλης μέχρι στιγμής. Μπορεί το δεύτερο να γυρίσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Έγινε, ευχαριστούμε. Η Ομόνοια ξεκίνησε με τρίποντο του Ντέιβις, ο οποίος έφτασε και αυτός στους 15. Σταμάτησε και στην προηγούμενη επίθεση τους φιλοξενούμενους. Προηγείται με 10 πόντους. Τώρα η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Εδώ θα κάνει το λάθος ο Τσάρης όμως και φεύγει στον ευνηδιασμό. Η φιλοξενούμενη ομάδα δυνατό το φάουλ από τον Ντέιβις, για τον οποίο είναι το δεύτερο πρώτο ομαδικό για την Χασάπης Ομόνοια στην δεύτερη περίοδο. Δύο βολές για τον Βασίλη Κιτσούλη. Εδώ ο Ντέιβις για την ώρα μια στοχή βολή, 3 στα 4 τρίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, 2 πάσες, 2 φάουλ και ένα επιθετικό rebound και ένα κλέψιμο. Τα λάθη 4 για την Ομόνοια, 7 για τον Απόλλωνα. 3 και τώρα 2 στις 4. Μουχτάρης. Η Ομόνοια που ξεκίνησε το δεύτερο το ημίχρονο με Τσάρης, Ντέιβις, Φόξ, Μουχτάρη και Κασκίρη. Εδώ άλλο ένα τρίποντο από τον Τσάρης, ο οποίος σιγά σιγά ανεβάζει και αυτό στην απόδοσή του στους 12 πόντους με 2 στα 3 τρίποντα. Η Ομόνοια 5 στα 13. Ο Pizza Express Prime Τελαβόλων 5 στα 15. Σουτ για 3 από τον Ντίξε. Φτώχος απαντάει. 46-37 η διαφορά στους 9. Τίξ στους 9. 6 στα 16 η φιλοξενούμενη ομάδα. Τρίποντα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η πεντάδα για τον Απόλλωνα είναι Μάιρικ, Τίξ, Μλαντένοφ, Κιτσούλης και Εκίνε. Έχουμε φάουλ από τον Μλαντένοφ. Είναι το τρίτο για τους τρίτο προσωπικό, πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 2 λεπτά στο δεύτερο μικρό, στο 22 του αγώνα, 8 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ομόνοια στην επίθεση μπροστά στο σκόρ 9 πόντους. Μουχτάρης έξω, θα κάνει το λάθος. Τρέχει η φιλοξενούμενη με τον Κιτσούλη στη γωνία. Τον προλαβαίνει ο Φόξ και να επιστρέφουν όλοι οι παίκτες των γηπεδούχων στην άμυνα. Απέναντι στην οργανωμένη άμυνα πλέον η φιλοξενούμενη, Μάιρικ. Αφήνει για τον Μλαντένοφ, εκείνη, ξανά Μάιρικ. Ένας ευέλικτος point guard, εδώ θα κινηθεί στην άμυνα η Ομόνοια, δεν θα δουλέψει.
και η πάσα του Μάιρη θα φέρει το εύκολο καλάθι για τον Μλαντένοφ, για τον οποίο παρεμπιπτόντως είναι το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Απάντηση με τον Ντέιβις, διαφορά ξανά στους 9, 48-39, Ντέιβις στους 17. Πρώτο σκόρ στον αγώνα. Δίξ θα πάρει το φάουλ από τον Ντέιβις και είναι το τρίτο. Υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο αγώνα με την BMC Ομόνια είχε φύγει με 5 φάουλ στα λίγο μετά τα μισά του 4ου δεκαλέπτου. Και όταν κάποιος παίκτης αρχίσει να κουράζεται, τότε είναι επιρρεπής στα λάθη. Ντέιβις, 30χρονος Αμερικανός, 48-40 μειώνει ο Ντίξ με την πρώτη εύστοχη βολή. Κάνει στους 10 πόντους και τώρα στους 11, τρίτος παίχτης των φιλοξενωμένων, δεύτερος παίχτης των φιλοξενωμένων με διψήφιο αριθμό πόντων πίσω από τον Κιτσούλη. 48-41 η διαφορά, όσοι και στο ημίχρονο, στους 7. Φόξ σε ένα fade away, είναι ένας στόχος εύκολο το rebound για τον Εκκίνε. Καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Μάιρικ. Ευκαιρία για τον Pizza Express Απόλλων να μειώσει τους 5 και 4. Ακόμη Μάιρικ στο πάσιμο. Πολύ καλή προσπάθεια με τα μπλό. Ζήτησε και φάουλ εδώ ο Μάιρικ. Φτάνει στους 9 και αναγκάζει με το καλάθι αυτό τον Ρένο Βιτάλη να ζητήσει το time out. Πάμε στα πυργά για διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας. Συμμετοχής. Το πάθος για διάκριση. Μείωσε ο Απόλλωνας στους 5 μετά το καλάθι από τον Καϊλ Μάιρικ, ο οποίος έφτασε στους 9 πόντους. 48-43 ο Ρένος Πιτάλης είδε την ομάδα του να μην αμήνεται σωστά στις τελευταίες τρεις επιθέσεις των φιλοξενωμένων. Ζήτησε το time out να διορθώσει την κατάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα, Άρη. Ακριβώς αυτό. Ζήτησε καλύτερα ατομικά μαρκαρίσματα και ζήτησε περισσότερη ταχύτητα. Θέλει να τρέξει περισσότερη η ομάδα του. Σούτ από πολύ μακριά για τρεις από τον Ντέιβις. Για άλλη μια φορά παρά την πίεση από τον Ντίξ, ο Ντέιβις θα συνεχίσει το ρεπερτόριο του στους 20 πόντους. Τόσους είχε σκοράρει σε 36 λεπτά συμμετοχής στον αγώνα με την BMC ΑΕΚ. Κάνει το 51-43 η διαφορά στους 8. Εκείνη απέναντι στον Φόουξ. Εδώ ο Μλαντένοφ εντελώς μόνος. Θα βγει μέσα από τα σκριν και την όμορφη εναλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του Απόλλωνα. Θα πετύχει το καλάθι, είναι το δεύτερο του στο παιχνίδι. Θα φτάσει στους 4 πόντους και θα μειώσει στους 6. 51-45. Μουχτάρης απέναντι στον Μλαντένοφ. Πολύ καλή ενέργεια από τον Κύπριο παίκτη απέναντι σε ένα ψηλότερο του καλαθοσφαιριστή. Θα τελειώσει την προσπάθεια με βαλιγαρίσιο τρόπο ο Δημήτρης Μουχτάρης. Θα έχει μια κουκλίτσα. Τα ψεύτικη φαίνεται να μην χαίρονται οι γονείς της. 53-45. Τίξ για τον Μάιρικ. Πατάει, σουτάρει. Ευστοχή. Θα τούσε γραμμή όμως δίποτε το καλάθι από τον Μάιρικ. Στους 11 και αυτός τρίτος παίχτης των... Στους 12, με συγχωρείτε. Στους 11 είναι. 53-47. Έχουμε φάουλ από τον Μάιρικ που κερδίζει ο Τσάρις. Είναι το δεύτερο για τον Μάιρικ, δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. 53-47 διαφορά στους 6, ξανά η φάση με το φάουλ. 4-44 για την ολοκλήρωση της τρεις περίοδου. Παναφορά από τον Ντέιβις για τον Φόξ. Fade away από μέση απόσταση είναι άστοχος. Καλό το box out από τον Εκκίνε. Άφησε μακριά τον Μουχτάρη, μάζεψε και έδωσε γρήγορα στον Μάιρικ. Πιο γρήγορος ο ρυθμός. Μάιρικ σε ένα fade away, εξαιρετική προσπάθεια. Παίρνει τον όμως στα χέρια του στους 13 πόντους και διαφορά στους 4 ξανά για τους φιλοξενούμενους. 53-49. Ομόνια στην επίθεση. Ζάριτς μέσα από τα screen.
σκέφτηκε για το τρίποντο, γύρισε όμως στον Οτσάρης. Για δύο, άστοχος, δεν επιτίθενται πλέον στο αντίπαλο Καλαθήμα. Άρη, οι παίκτες της Ομόνιας, δεν βλέπουμε τα τακτικά αυτά μπασίματα και όταν γίνεται το σουτ, δεν υπάρχει δεύτερος παίκτης που να διεκδικήσει το επιθετικό rebound, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Μας είπαν για την επιστροφή του Πριστόγεβιτς, τον οποίο όμως δεν έχουμε δει ακόμη στο παιχνίδι. Κώστα, παρουσιάζεται μια δυστοκία, θεωρώ εγώ, στο τελικό σουτ. Ένα προϊόν της κούρασης. Αποτέλεσμα κούρασης. Εντάξει, αποτέλεσμα, αν θέλεις καλύτερα, της κούρασης των καλαθοσφαιριστών της Ομόνιας, οι οποίοι σαφώς δεν έχουν την πολυτέλεια του πάγκου, όπως ο κύριος Κουκουλεκίτης με τους καλαθοσφαιριστές του Απόλλωνα. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε πως διατηρεί ένα προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης, ένα προβάδισμα που την έφερε ως εδώ με το τρέξιμο, ένα προβάδισμα που διατηρεί γιατί έως τώρα είχε καλύτερο σούτ από τον αντίπαλό της. Εδώ καλή αμήνα από τον Κιτσούλη, ζήτησε φάουλ ο Ντέιβις. Βγαίνει άμυνα και στην άλλη πλευρά. Ομόνια στην αντεπίθεση, στον ευνηδιασμό, με τον Μουχτάρη να τελειώνει την φάση. Δημήτρης Μουχτάρης θα φτάσει στους 4 πόντους. Όλοι στο δεύτερο ημίχρονο, 55-49. Λαντένο, φαλή μια καλή άμυνα από τον Μουχτάρη. Να τελειώσει την φάση όμως εκεί. Λαντένοφ, ο Κιτσούλης ήταν, θα πάρει και το φάουλ ταυτόχρονα. 55-51 και συμπληρωματική βολή για τον Βασίλη Κιτσούλη, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ των φιλοξενουμένων με 18. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ο Ντέιβις με 20. Εδώ ο Λιγασπέχτης, συμπληρωματική βολή, θα στοχίσει, μαζεύει ο Κασκύρης. Και τώρα Τσάρι, σε πιο αργό ρυθμό η Ομόνια, κάτι που έχουν εντοπίσει το Απόλλωνα και θέλουν να δώσουν αυτή γρήγορο ρυθμό για να κουραστούν περισσότερο οι της Ομόνιας, που δεν έχουν το ίδιο βάθος. Ντέιβις θα κάνει τον πάσιμο αστοχή, θα πάρει το φάουλ όμως μετά το rebound που πήρε ο Κασκύρης, θα πάρει και το φάουλ από τον Εκίνε. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Μόλις το πρώτο για τον Εκίνε, εδώ το φάουλ. Μετά το άστοχο lay-up από τον Άρθουρ Ντέιβις, ο οποίος είχε ζητήσει και το φάουλ σε εκείνη τη φάση. Σηκωθήκε κάπως εκνευρισμένος. Χριστόδουλος Κασκύρης στην γραμμή των βολών, στην πρώτη αγωνιστική, στο παιχνίδι με την BMC Άγκητα 0 στις 4 βολές. Σε ένα παιχνίδι όπου σκόραρε 8 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής. Περιμένουν να σκουπιστεί το παρκέ. Πλησιάζουμε στα 3 δεύτερα της διαδρομής, 2:53 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μείωσε ο Pizza Express Απόλλων, παραμένει στο προβάδισμα για την ώρα η Χασάπης Ομόνια. Επαναφορά από τον Ντέιβις για τον Φόξ, παρόλο το λάθος προλαβαίνει ο κυπριοποιημένος Αμερικανός. Ντέιβις πήγε για το κλέψιμο. Φόξ τώρα για δύο, είναι εύστοχος ο Ντάρεν Φόξ. Δεύτερος παίχτης, τρίτος παίχτης των γηπεδούχων με διψήφιο αριθμό πόντων, με διαφορά στους 6. 57-51. Κιτσούλης για τον Μάιρικ, ο οποίος θα χάσει. Χάθηκε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Και ήρεμα εκεί. Τώρα ο Φόξ σε σούτ 3 πόντων. Η μπάλα στο σίδερο, προσπαθεί ο Κασκύρης. Κάνει και το φάουλ. Είναι το τρίτο για τον Χριστόδουλο Κασκύρη, τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Η μπάλα εδώ χάθηκε, νομίζω, Άρη, η μεγάλη ευκαιρία ήταν 2-1. Έχασε τον έλεγχο της μπάλας εκεί ο Τσάρης. Και επέστρεψαν αμέσως άλλοι δύο καλαθοσφαιριστές του Απόλλων, άρα δεν μπόρεσε να βγει ο ευνηδιασμός για την Ομόνια. Ομόνια που ουσιαστικά παίζει με 6 παίχτες σήμερα στο παιχνίδι. Οι 5 που βλέπουμε είναι ο Δημήτρης Μουχτάρης, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έχουν παραπάνω επιλογές.
και μπορεί να ξεκουράζει παίχτες ο κύριος Κουκουλεγίδης. Και είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην τέταρτη περίοδο. Τσάρις για τρεις και πάλι έστοχος. Τα τρίποντα για την ώρα φέρνουν την Ομόνια μπροστά στο σκορ. Διαφορά στους 9-60-51. Εδώ το τρίποντο από τον Τσάρις είναι 3 στα 4 στους 15. Κουκουλεγίδης απέναντι στον Φόουκς. Βρίσκει τον Μλαντενόφ. Post-up απέναντι στον Κασκίρι. Δεν θα τελειώσει την φάση. Θα πάρει όμως το φάουλ. Διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Είναι το τέταρτο φάουλ για τον Κασκίρι. Παρατηρήσει από τον σε πολύ ποιοτόνο από τον κύριο Δημητρίου. Και παράπονα από τον κύριο Κουκουλεγίδη γιατί δεν έδωσε τεχνική ποινή. 1-19 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Μπροστά η Ομόνια 60-51. Στη γραμμή όμως τον Βολόνο Μλαντένοφ. Ενώ ξεκούραση για τον Κιτσούλη, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο είχε αγωνιστεί και στα 20 λεπτά είναι η πρώτη του ξεκούραση. Άρη. Έχει αγωνιστεί 38 και 28 και πλέον λεπτά. Πολύ δύσκολο για μπασκετμπολίστα. Γνωρίζουμε πως αν δεν παίρνεις ανάσες στο μπάσκετ ίσως σου στοιχίσει. Οι επιλογές σου είναι σωστές και τα σουτ σου δεν είναι τα καλύτερα. Ναι. Μια στις δύο για τον Μλαντένο που φτάνει στους 5 πόντους, μειώνει στους 8, 60-52. Ουσιαστικά στο κυνήγι συνεχώς της Ομόνιας και του σκορ ο Πίτσα Express Prime Tel Apollon από το ξεκίνημα του αγώνα. Και πάρει προβάδισμα μόνο μία φορά στο παιχνίδι. Φόουξ βάζει την μπάλα στο παρκέ, κάνει τον πάσιμο, θα βρει συμπαίχτη, δεν θα τελειώσει τη φάση ο Μπόνου, ακολουθεί τη φάση όμως ο πολύπυρος Φόουξ και τελειώνει την φάση. Τάρεν Φόουξ στους 13, πολύ καλή βραδιά για τον κυπροποιημένο Αμερικανό. Η διαφορά στους 10, 62-52. Ζεσταίνεται για τα καλά η εξέδρα των 30 φίλων της Ομόνιας, της σειράς 9. Γυρίζουν όμορφα την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα φάουλ από τον Φόουξ. Δεν πρόλαβε εκεί στο πάτημα του Μάιρι. Δύο βολές για τον Αμερικανό. Δεν διαφωνεί για το φάουλ αυτό ο Τάρεν Φόουξ. Άρη, κάνε τον λογαριασμό από το 1-19 στα 33 δευτερόλεπτα, 27 και 19, 46 δευτερόλεπτα ξεκούραση για τον Κιτσούλη. Αρκετά κάθεση. Τον οποίο επανέφερε ο κύριος Κουκουλεγίδης, δείχνει ότι στηρίζει πάρα πολλά σε αυτόν και την περιφερειακή του ευστοχία. Και όχι μόνο. Ο Μάιρικ στόχισε στην πρώτη βολή στους 14 πόντους, μείωσε στους 9, 62-53, 2 στις 2 στους 15 και 3-4 συνολικά, 28 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια διαφορά 9 περίπου δευτερολέπτων από τον χρόνο επίθεση της Ομόνιας και τον χρόνο του δεκαλέπτου. 8 δεύτερα τώρα για την επίθεση της Ομόνιας. Ήρθε το screen από τον Ομπόνου. Pick and roll εντυπωσιακά από τους παίκτες της Ομόνιας. Ντόζι και Τσάρις. Τελειώνει τη φάση ο Ομπόνου. Είναι το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Φέρνει διαφορά ξανά στους 64-54. Αναγκάζει τον κύριο Κουκουλεγίδη να ζητήσει το time out. Δείτε εδώ το pick and roll. Πάμε στα βρικά για διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας. Η διαφορά στους 10 για την Ομόνια με 10 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. 64-54 άριστα γρήγορα. Για την περίοδο αυτών των 10 δευτερολέπτων θέλει σουτ με ελεύθερο άτομο. Κυρίως από το τρίποντο αν είναι δυνατόν. Και όμως έκανε τον πάσιμο ο Μάιρικ και δεν δικαιώθηκε για την επιλογή του. Αστόχησε, αστοχεί και με το Hail Mary αυτό ο Ντέιβις. Δύσκολη προσπάθεια από τη μέση του γηπέδου να σκοράρει. Συνεχίζει να παραπονιέται
στους διαιτητές ο κύριος Κουκουλεκίδης. Η ομάδα του 10 πόντους στο σκορ 64-54. Το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο 24-21 για την Ομόνια. Η πιο ψηλή περίοδο σε σκορ. Δεν δούλεψαν και τόσο πολύ οι άμυνες και δεν θα μιλήσουμε για ψηλά ποσοστά ευστοχίας, γιατί χάθηκαν και αρκετά σουτ. Αυτά για την ώρα. Πάμε στα πυρκάγια διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο κοντά σας με την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου. Περίοδος εδώ στην αίθουσα Ελευθερίας στην Λευκοσία για τον αγώνα Χασάπης Ομόνια Pizza Express Prime Tel Apollon, με την ομάδα της Λευκοσίας να προηγείται με 10 ποντούς 64-54. Πολύ καλή περίοδος, βέβαια σε μια περίοδο όλα μπορούν να αποδογυριστούν. Pizza Express Apollon θα πιέσει για να μειώσει γρήγορα και να δώσει τον εαυτό του δυνατότητα στη συνέχεια να πάρει την νίκη. Ομόνια θα θέλει να διατηρήσει την διαφορά και το προβάδισμα, να ασκήσει πίεση στους φιλοξενούμενους και να πάρει αυτή το ροζ φύλλο αγώνα. Άρη. Στον πάγκο του Απόλλωνα που τρέχει πίσω στο σκορ. Ο κ. Κουκουλεκίδης σαφώς θέλει η ομάδα του να είναι αυτή που θα παίξει μπάσκετ στο τέταρτο δεκάλεπτο, να είναι αυτή που θα ανοίξει τους διαδρόμους, ούτως ώστε να πηγαίνουν οι παίχτες του στο καλάθι. Δεν είδε αυτά τα στοιχεία. Στο τρίτο δεκάλεπτο έμεινε η διαφορά και αυτό η ομάδα του τρέχει να προλάβει το σκορ. Ζητά περισσότερες διεισδύσεις και συνέχεια pick and roll, προκειμένου οι παίχτες του να βρίσκουν το δρόμο προς το καλάθι. Προσπάθεια από τον Μάιρικ, την οποία θα τελειώσει. Προσπάθεια να εκμεταλλευτεί την αλτικότητά του. Μπορεί να μην είναι ο πιο ψηλός παίχτης, αλλά ιδιαίτερα αλτικός. Φάουλ από τον Κιτσούλη. Νωρίτερα το φάουλ από πλευράς γηπεδούχων ήταν στον Ζάριτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι το φάουλ έπρεπε στον Μπόνου, γιατί ήταν το τέταρτο δικό του. Είναι πολύ αργά βέβαια, καταγράφηκε το φάουλ και δεν νομίζω να αλλάξουν απόφαση πλέον οι διαιτητές. Αλλαγή, θα περάσει το παιχνίδι ο Μουχτάρης στην θέση του Ζάριτς. 64-56, η διαφορά στους 8 για την Ομόνια μετά το καλάθι από τον Μάιρικ, ο έφτασε στους 17. Είναι αλλαγή που είδαμε πολλές φορές, Άρη, όπως έχεις επισημάνει, αλλά είναι φυσιολογικό. Δεν παίζει με 6 παίκτες ουσιαστικά και με τον πόνο τώρα με λίγο χρόνο συμμετοχής 7. Στο τριών πόντων άστοχος ο Ντέιβις, προσπάθησε να επαναφέρει ο Φόξ για τον Ομπόνου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο συμπαίκτης του, έτσι έξω για τους φιλοξενούμενους που θέλουν να δώσουν γρήγορο ρυθμό. Φιλοξενούμενοι που παίζουν στην τέταρτη περίοδο με Μάιρικ, Τίξ, Εκίνε, Κιτσούλη και Ιεροδιακόνου. Και βέβαια Χασάπης Ομόνια με Τσάρις, Φόξ, Μουχτάρι, Ντέιβις και Εμπόνου. Στο τριών πόντων από τον Τίξ είναι άστοχος, μάζεψε ο Ντέιβις και τώρα Τσάρις. Απέναντι στον Μάιρικ. Μπόνου. Μουχτάρις. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Ομόνιας. Πιέζουν οι φιλοξενούμενοι Φόξ. Θα κάνει τον πάσιμο έξω για τον Ντέιβις στην εκπνοή του χρόνου. Είναι άστοχος η μπάλα στη Στεφάνη, αλλά μαζεύει το rebound εκεί. Είναι 3-1-2-1 και βέβαια δεν θα κάνει το φάουλ. Άδικα εκεί ο Τσάρις. Ο Ντίξ θα τελειώσει την φάση. 4-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου για τους φιλοξενούμενους. Ντίξ τους 13 και η διαφορά στους 6. 64-58. Επίθεση για την Ομόνια. Σφιχτική πίεση. Η πιεστική άμυνα από τους φιλοξενούμενους και ο Φόξ θα πάρει το φάουλ από τον Ντίξ, για τον οποίο είναι το τρίτο δεύτερο ματικό για τον Pizza Express Prime Tel Apollon στην τέταρτη περίοδο. Η μπάλα έξω για τους γηπεδούχους κάτω από το καλάθι με τον Ντέιβις έτοιμο στην επαναφορά. Νεάρη. Βλέπουμε την ομάδα του κυρίου Πιτάλη να αναλώνει επιθέσεις 24 δευτερολέπτων προκειμένου να ξεπεράσει την κούραση των παιχτών της και να κρατήσει το σκορ υπέρ της. Ναι, αλλά όσες φορές και να προσπαθήσεις να κρατήσεις 24 δευτερόλεπτα, δεν είναι μόνο να σπαταλάς τα 24 δευτερόλεπτα, πρέπει να είναι και εύκολο. Και καλάθι. Και όταν δεν έρθουν τα καλάθια, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
Είδαμε πολλές φορές τον Απόλλωνα να μειώνει, αλλά κάθε φορά την Ομόνοια να βρίσκει τον τρόπο να ξεφεύγει στο σκορ. Κάνει το comeback του ξανά, τουλάχιστον προσπαθεί να το κάνει ο Απόλλωνας. Με το 4-0 η διαφορά είναι στους 6. Έγινε η επαναφορά από τον Ντέβις στον Μουχτάρη και τώρα Φόξ. Τσάρις γεζί ψηλά ο Μάιρικ. Φόξ απέναντι του ο Ντίξ, θα στοχίσει ο Φόξ το rebound από τον Μπόνο, δεν θα τελειώσει την φάση, θα πάρει όμως το φάουλ. Φάουλ προηγουμένως τον Γιώργο Ιεροδιακόνου. Με σειρά του power forward των Γιαννολεύκων να διαμαρτυρηθεί, δύο βολές για τον Ντόζι Μπόνου, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι αγωνίστηκε 13 λεπτά χωρίς να σκοράρει. Άστοχος στην πρώτη βολή, είναι στους δύο πόντους, με ένα στα δύο δίποντα, μία πάσα και τρία rebound, δύο επιθετικά, ένα αμυντικό. Δεύτερη βολή για τον Ντόζι Μπόνου. Αστοχή και σε αυτή. Δόθηκε παράβαση στην πρώτη, Άρη. Δόθηκε παράβαση στην πρώτη του βολή. Άρα τώρα ήταν η πρώτη, τώρα είναι η δεύτερη. Δόθηκε παράβαση από παίκτη του Απόλλωνα στην προσπάθεια του στην πρώτη βολή για τον Ντόζι Μπόνου, ο οποίος αστοχεί στην τρίτη αλλά ουσιαστικά δεύτερη. Μια στις δύο, στους τρεις πόντους, η διαφορά στους 7. Όσοι και στο πρώτο δεκάλεπτο, όσοι και στο ημίχρονο, 65-58, όχι όμως όσοι και στο τέλος της τρεις περίοδου, ήδη και φτάσει στους 10. Μάιρικ για τον Ντίξ, προσπίθηκε αλλά έκανε βήματα. Είναι η τρίτη φορά που κάνει, για να δω, θα το επιβεβαιώσω τώρα, για τον Ντίξ είναι το τέταρτο του λάθος, είναι η τρίτη φορά που κάνει βήματα με τέτοιο τρόπο. Ευκαιρία για την Ομόνοια να αυξήσει την διαφορά των 7 πόντων με την οποία προηγείται. Ντέιβις. Έχουν καταφέρει στα τελευταία λεπτά, Άρη, οι παίκτες του Pizza Express Apollon να μην δώσουν προσπάθειες στον Ντέιβις. Έχει συγγύσει, έχει μείνει η αρκετή ώρα στους 20 πόντους. Επιθετικό φάουλ με αντικανονικό screen από τον Μπόνου και time out για τον κύριο Κουκουλεκίδη. Πάμε και εμείς στα πυρκάγια διαφημίσεις με τον Pizza Express Apollon πίσω στο Primetel Apollon. Μα συγχωρέσει η Primetel. 7 πόντους πίσω στο σκορ 65-58. Μείνετε μαζί μας. 7-0-6 για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στην Λευκοσία και στην αίθουσα Ελευθερία. Χαζάβης Ομόνοια, Pizza Express, Primetel, Apollon. 65-58. Φάουλ από τον Μουχτάρη, είναι το τέταρτο στα 4. Και ο Κασκύρης, στα 4 και ο Ζάριτς. Εδώ η φθορά, Άρη, των παιχτών της Ομόνοιας. Τώρα όντως υπάρχει πρόβλημα για τους πράσινους. Λογικά θα πρέπει να δούμε την μπάλα να πηγαίνει κοντά στο καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Ναι, αλλά για την αμυντική επίδοση των καλαθοσφαιριστών του ήταν ευχαριστημένος ο κύριος Κούκουλεκίδης στο προηγούμενο time out. Όμως επιθετικά θέλει κινήσεις εντός και εκτός της ρακέτας προκειμένου να πηγαίνουν στο καλάθι οι παίχτες του Απόλλωνα. Θα δούμε στη συνέχεια κατά πόσον μπορούν να φθείρουν ακόμα περισσότερο τους καλαθοσφαιριστές της Ομόνοιας και ο Απόλλωνας να κοντέψει στο σκορ. Δείχνει ότι θα κοντέψει ο Απόλλωνας μετά το λάθος. Έδωσε πάσα ο Τσάρης στον Φόξ, δεν τον κοίταζε και ο Απόλλωνας μειώνει στο τρίποντο με το καλάθι από τον Κιτσούλη, ο οποίος φάνηκε αυτός στους 20 πόντους. 65-62, πάμε για συναρπαστικό φινάλε με τον Απόλλωνα να επανέρχεται Δρυμήτρος. Μείνετε μαζί μας. 8-1 το σερί για τον Pizza Express Primetel Apollon στην τέταρτη περίοδο σε 3-20. Που έχουμε διανύσει στην τελευταία περίοδο. 6-41 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, το 10 λεπτό και το παιχνίδι. Με την Ομόνοια να συνεχίζει να προηγείται, αλλά η διαφορά των 10 πόντων έχει μειωθεί στους 3. 65-62. Άρη,
Θέλει την ξυπνάδα και την εμπειρία των Αμερικάνων παιχτών του ο κύριος Πιτάλης. Θέλει η μπάλα να πηγαίνει μέσα στον Φόλξ και από εκεί οι κινήσεις να βγάζουν ξεμαρκάρι στους καλαθοσφαιριστές. Φάουλ από τον Βασίλη Κιτσούλη, συγχωρείτε. Είναι το δεύτερο προσωπικό, τέταρτο μαρικό για τους φιλοξενούμενους. Έγινε η επαναφορά και η μπάλα πίσω στα χέρια του Τσάρι. Τον Μπάσιμο, κάτω από το καλάθι. Ο Κασκίρης, βήματα, νέο λάθος από πλευράς Ομόνιας. Είναι το 8 στα 10 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι πλέον πάνε για να μειώσουν στον πόντο ή για να ισοφαρίσουν. Εδώ τα βήματα από τον κύριο Σάγη Κωνσταντινίδη που πέδειξε στον Χριστόδουλο Κασκίρη. Πιτσούλη στο Μπάσιμο, έξω, Μάιρικ, εκείνε, σε σου τριών πόντων, είναι άστοχος, μαζεύει ο Φόξ. Ανακούφιση στην άμυνα αυτή για την Ομόνια μετά το άστοχο τρίποντο από τον εκείνε, Ντέιβις. Είχαν γυρίσει καλά την μπάλα οι παίχτες του Απόλλωνα, ήταν με πολύ καλές προϋποθέσεις το σουτ από τον εκείνε. Βήματα από τον Ζάριτς, καθώς δεν παρακολουθούσε και ψάχνει για συμπαίχτη του. Άλλο ένα λάθος για την Ομόνια, το ένατο στο παιχνίδι. Με ένα πόντο η Ομόνια στο τέταρτο δεκάλεπτο. Για αρκετή ώρα χωρίς καλάθι από την περιφέρεια. Είδαμε και τα λάθη. Επίθεση από τον Απόλλωνα με τον Μάιρικ απέναντι στον Τσάρις, μέσα και έξω. Άστοχος ο Μάιρικ. Παίρνει όμως το φάουλ από τον Τσάρι, για τον οποίο είναι μόλις το πρώτο. Στο όριο των τεσσάρων φάουλ και οι δύο ομάδες, από το επόμενο και μετά θα έχουμε βολές σε κάθε φάουλ για τον αντίπαλο. Μάιρικ στη γραμμή για δύο βολές. Είναι 3 στις 4 στο σημερινό παιχνίδι, 3 στις 5 τώρα στους 17 πόντους. Από 3 παίχτες με διψήφια αριθμό πόντων και από ένα στους 20. Ντέιβις για την Ομόνια, Κιτσούλης για τον Απόλλωνα. 65-63. Στους 18 πόντους ο Μάιρικ με 4 στις 6 βολές. Η διαφορά στο καλάθι. Δεν έχουν καταφέρει να δώσουν την μπάλα στον Ντέιβις για κάποια προσπάθεια. Τσάρι. Παίρνει το σκρίν από τον Φόουξ. Καλή άμυνα ξανά από τους φιλοξενούμενους. Πρόθεσμη προσπάθεια. Έχουν εκπνεύσει τα 24 δευτερόλεπτα για την επίθεση αυτή της Ομόνιας. Έχουν καταφέρει άρα να κλείσουν τον Ντέιβις που σουτάρει αλλά και τον Τσάρι που οργανώνει παιχνίδι με τα συνεχόμενα traps με δύο παίχτες. Διπλά μαρκαρίσματα με την παγίδα. Διπλά μαρκαρίσματα και παγίδες για τους παίχτες της Ομόνιας. Έχουν μπλοκάρει την γηπεδούχο ομάδα και βλέπουμε πόσο καλά αμυντικά στείνεται το Απόλλωνα σε αυτό το 4ο δεκάλεπτο. Καλή άμυνα και από τους παίχτες της Ομόνιας σε αυτή τη φάση. Είχε κλειστεί στη γωνία ο Κιτσούλης. Θέλησε να τρέξει. Ο Τσάρι, ο Ντέιβις, άστοχος στις δύο τελευταίες του προσπάθειες. Έχασε ο Ζάρις και τώρα θα κάνει και το δεύτερο του φάου. Ο κύριος Κωνσταντινίδης αμέσως θα του δώσει και την τεχνική ποινή. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα να περάσει μπροστά πλέον, Άρη. Καθώς έχει χάσει ήδη ένα παίχτη η Χασάπης Ομόνια. Ο Κιτσούλης στη γραμμή για δύο βολές. Θα είναι τέσσερις βολές και κατοχή για τον Απόλλωνα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν δύο παίχτες της Ομόνιας, πάλι με τέσσερα φάουλ. Χασκίρης και Μουχτάρης είναι χρεωμένοι με τέταρτο φάουλ και πρέπει να προσέξουν προκειμένου να μην έχει περισσότερα προβλήματα η Ομόνια στα 4 και 38 που απομένουν. Δύο συν δύο βολές. Κιτσούλης στους 21 πόντους. 65-64. Θέλει να πάρει κεφάλι ο Απόλλωνας και να μην κοιτάξει πίσω.
Άστοχος όμως στην δεύτερη βολή ο Κιτσούλης από το φάουλ που πήρε τώρα στις δύο βολές της τεχνικής ποινής στον Ζάριτς και βέβαια στον Πάγκο, γιατί είχε ήδη πέντε φάουλ ο Ζάριτς. Σοφαρίζει ο Κιτσούλης, έχει την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στον Απόλλωνα και αυτό θα κάνει. Και για κατοχή για τους φιλοξενούμενους. 65-66, μόλις η δεύτερη φορά που περνάει μπροστά η φιλοξενούμενη ομάδα. Με ένα σερί στην τέταρτη περίοδο 12-1. Χωρίς καλάθι εντός περιοχής, Μάριε, για 5,5 λεπτά η ομάδα της Χασάτης Ομόνια. Μάιρικ απέναντι στον Τσάρι, γυρίζει για τον Εκίνε, κάνει τον βάσιμο Ιεροδιακόνου, από τη γωνία είναι άστοχος, μαζεύει ο Μουχτάρης. Είχαν υπομονή στην επίθεση, αλλά δεν μπόρεσαν να τελειώσουν την φάση. Τσάρις απέναντι στον Μάιρικ, οι Αμερικανοί. Κοιτάει τον χρόνο, αλλάζει κατεύθυνση. Σουτάρει τώρα για τρεις, μπάλα στη Στεφάνη και έξω. Ούτε αυτή η φάση θα τελειώσει για την Ομόνια που δείχνει κουρασμένη. Είναι φυσιολογικό. Ευκαιρία για την Απόλλωνα να αυξήσει την διαφορά του ενός πόντου με την οποία προηγείται. Ιεροδιακόνου. Εκεί είναι. Κιτσούλης στο post-up. Εκεί είναι για τρεις. Είναι έστοχος. Η διαφορά στους τέσσερις για την Απόλλωνα. 7 πόντοι για τον Εκίνε με το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι, 1-7. Σκόραρε την καταλληλότερη περίοδο. Διαφορά στους 4 και Άρη νομίζω δυσκολεύουν αφάνταστα τα πράγματα για την Ομόνια. Το δυσκολότερο είναι πως υπήρξε κούραση στους παίχτες της Ομόνιας και γι' αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση για την Ομόνια όσον αφορά την έκβαση της αναμέτρησης. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την προσπάθειά του ο Μουχτάρης για άλλη μια φορά με το πάθος του πέτυχε άλλο ένα καλάθι μέσα στη ρακέτα και έπεται συγκλονιστικό παιχνίδι, συγκλονιστικό φινάλε. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των φιλοξενουμένων. Φάουλ από τον Ντέιβις, είναι το τέταρτο και για αυτόν. Δύο βολές για τον Μάιρικ. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για την Ομόνια αν είχε ένα έτοιμο Πριστόγεβιτς και είχε άλλη μια επιλογή, γιατί έχω την εντύπωση είναι η φθορά των παιχτών της που την έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Τα φάουλ 21 για την Ομόνια, 13 για τον Pizza Express Απόλλωνα, τεράστια διαφορά για το μπάσκετ. Ομόνια η οποία δεν κατάφερε να πάει στις βολές της πρώτης της περίοδου μετά από 5 φάουλ του αντιπάλου. Σε καμιά περίοδο πλην της τελευταίας δεν πέρασε το όριο των 5 φάουλ η φιλοξενούμενη ομάδα. 67-70 η διαφορά στους 3 για τον Pizza Express Πάιντελ Απόλλων. Κασκύρης ξανά στον Τσάρι. Μουχτάρης θα κάνει την προσπάθεια, θα δώσει στον Κασκύρη. Δεν θα τελειώσει η φάση, κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες των φιλοξενουμένων. Τρέχουν στον ευνηδιασμό με τον Οντίξ να μην τελειώνει την φάση. Την μπάλα έξω για τους υπεδούχους. Με 2-11 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Συναρπαστικό φινάλε με τον Απόλλωνα να κάνει το comeback, να περνάει μπροστά. Είχαν περάσει 7 λεπτά για να πετύχει καλάθι από την περιφέρεια η Ομόνια Άρη. Το καλάθι εκείνο από τον Μουχτάρη, εδώ σκεφτικός ο κύριος Πιθάλης. Τι να κάνει γι' αυτός, δεν έχει τις επιλογές στον πάγκο πλέον. Ντέιβις. Πίεση από τον Μάιρικ, ο οποίος θα κάνει το φάουλ και θα στείλει τον Ντέιβις τώρα το πέμπτο φάουλ. Και τώρα για πρώτη φορά στο παιχνίδι πάει παίχτες της Ομόνιας στην γραμμή των βολών μετά από πέμπτο φάουλ από την φιλοξενούμενη ομάδα. Είναι το τρίτο για τον Κάιλ Μάιρικ. Δύο βολές για τον Ντέιβις, ο οποίος πήγε μία φορά σε συμπληρωματική βολή στην οποία στόχησε
Ομόνια 6 στις 9 βολές, Πίτσα Εξπρές Απόλλων 15 στις 23. Ένα δίλεπτο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ντέιβις. Πρώτος πόντος από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, όπου είχε πάει στους 20 πόντους, τώρα στους 21. Μειώνει στο καλάθι και τώρα στον πόντο. 22 πόντοι και για τον Ντέιβις και για τον Κιτσούλη. 1-56. Παρά την κούρασή της, το παλεύει η Ομόνια. Εκείνε για τον Ντίξ Μάιρικ. Εκείνη στην γωνία, ξανά Μαϊρίκ, φωνάζει ο Κιτσούλη στην γωνία εντελώς μόνος για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μουχτάρης, του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια ο Μαϊρίκ. Συστήνει ηρεμία ο Ρενός Πιθάλης, ανανεώνει την επίθεσή του ο Pizza Express Prime Tel Apollon. Κιτσούλης, Μαϊρίκ, ακροβολούνται οι παίκτες του Απόλλωνα, Κιτσούλης. Για τον Εκκίνη, ο οποίος σουτάρει για τρεις, δεν ήταν καλό το τρίποντο. Μπάλα έξω για την Ομόνια. Έχω την εντύπωση κουρασμένη λίγο και υπέρ του Απόλλωνα. Κυρίως ο Κιτσούλης, Μάιρη και Τίξ. Και ο Εκκίνη έχουν αγωνιστεί αρκετή ώρα. Γι' αυτό και παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Γιώργος Ιεροδιακόνου. Μένει εκτός Μλαντένοφ και Σάκοντα. Πολύ μακριά το τρίποντο από τον Ντέιβις. Έχει ώρα να σκοράρει, αλλά πετυχαίνει ίσως ένα καθοριστικό τρίποντο. 72-70. 52 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Απόλλωνας καλείται να ευστοχίσει αυτή την επίθεση. Καθώς θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο, Μάιρικ. Ύστερη προσπάθεια και πίεση αμυντικά για την Ομόνια. Μάιρικ γυρίζει για τον Εκκίνε. Άσχημη προσπάθεια. Μαζεύουν οι παίκτες της Ομόνιας και βέβαια θα κρατήσουν να χρησιμοποιήσουν τα 24 δευτερόλεπτα. Την μπάλα στα σίγουρα χέρια των Αμερικανών της Ομόνιας. Δεν έχει φάουλ να δώσει πλέον, όπως στο τρίτο δεκάλεπτο ο Pizza Express Απόλλων. Ο κύριος Κουκουλεγίδης ζήτησε time out όταν τελειώσει η προσπάθεια της Ομόνιας. 4 δευτερόλεπτα. Φάουλ από τον Κιτσούλη, ο οποίος διαμαρτύρεται. Είναι το τρίτο του και στην γραμμή για δύο βολές ο Ντέιβις. Καθοριστικές βολές, Άρη, αν ευστοχίζει και στις δύο ο Τσάρις, είναι, με συγχωρείτε, η διαφορά είναι στους τέσσερις πέρα από μια κατοχή. Αν είναι μια ευστοχή βολή, η Ομόνια θα πρέπει να πάει για τρίποντο στα 13 δεύτερα που απομένουν. Για να δούμε. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τσάρις, τώρα που εμπαλακέει στους 16 πόντους. Είναι η πρώτη του βολή στο παιχνίδι. 9 στις 12 η Ομόνια, 15 στις 23 οι φιλοξενούμενοι. Δεύτερη βολή, αναπήδησε στη Στεφάνη, στο ταμπλό και στο διχτάκι. 74-70 η διαφορά στους 4 πόντους για την ομάδα της Ομόνιας, που βρίσκεται πλέον στην θέση του οδηγού. Έχασε για κάποιο διάστημα το προβάδισμα, καθώς πέρασε 4 πόντους μπροστά ο Απόλλων. Όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα παρά τη φθορά, παρά την κούραση, και ξαναπέρασε μπροστά στο σκορ με τους πόντους του Ντέιβις και εκείνο το εκπληκτικό τρίποντο από πολύ μακριά. 4-9 τρίποντα στους 25 πόντους ο Ντέιβις. Ήρθαν οι δύο βολές πλέον από τον Τσάρις, ο οποίος έφτασε στους 17 πόντους και δεν θυμάμαι πόσο χρόνος έμεινε, Άρη, αν θυμάσαι εκεί, κοντά στα 13 δεύτερα, νομίζω, για τον Pizza Express Απόλλωνα να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα όπως έχουν δημιουργηθεί. Πήρα πρωτοβουλία και μείναμε εδώ, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα. Αν υπάρχουν διαφημίσεις μπορούμε να τις παίξουμε στο τέλος. Δραματικό φινάλε εδώ στο Ελευθερία. Άρη, πες μου. Γρήγορη επίθεση και αμέσως φάουλ. Και αμέσως φάουλ. Δεν έχει άλλη επιλογή. Θα δούμε βέβαια. Νομίζω ότι θα ευστοχήσω. Μπάλα στον Μάιρικ.
για τον Σάκοντα που πέρασε στο παιχνίδι. Κίνε έξω για τον Κιτσούλη. Πρέπει να κάνει το σουτ. Τώρα ο Σάκοντα για δύο είναι εύστοχος, αλλά ο χρόνος εξέπνευσε. Τέλος του αγώνα, μεγάλη νίκη για την Ομόνια με 74-72, 18-10 το σκορ στο φινάλε, στην τέταρτη περίοδο για την ομάδα του Pizza Express.